γιατί, γιατί! Παρακός, ανέστητη ή ασθενής. Της χορήγησα διπλή δόση, ικανή να παγαλύσει ακόμα και ελέφαντα. Μια δοκιμή ωστόσο δεν βλάπτει. Να ορίστε, ούτε άντε που κάμψω έτσι. Μπορούμε συνεχώς να ξεκινήσουμε την εγχείρηση. Από πού λέτε να αρχίσουμε? Εγώ λέω να πορευτούμε από πάνω προς τα κάτω. Αν της ανοίξουμε το κεφαλί, μπορούμε να διαπιστώσουμε εκεί τις αιτίες των επιμέρους βλάβων και να βαδίσουμε ασφαλέστερα. Παρακινδυνευμένο! Πολύ παρακινδυνευμένο! Κι αν μας μείνει κατά τη διάρκεια της λεπτής αυτής εγχειρήσεως, όλος ο κόσμος έχει τα βλέμματα του επάνω μας. Διακινδυνεύουμε τη φίλη μας. Τότε ή να βαδίσουμε από κάτω προς τα πάνω. Ή από τη μέση και κάτω. Ή από τη μέση και πάνω. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Συνεπώς γύχνουμε και λίγο και ας αποφασίσετε ατύχη. Έχω μια καλύτερη πρόταση. Πρόσεξτε με. Αφήνουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων στους γιατρούς του εντονοσοκομείου. Δηλώνοντας τους παράλληλα ότι θα παρακολουθούμε αδιαλείπτως κάθε τους κίνηση. Κι αν κάνει πως τρέμει τον Ισταίρι στα χέρια τους, αλλημωμάτως! Μα έτσι με σχέση να δελθέ! Μα τι σας νοιάζει για την ασθενή! Δεν ήθελα να πω ακριβώς αυτό! Εσείς με σχέση, συνάδελφε, τι γνώμη έχετε? Εμένα η γνώμη μου είναι αυτή ακριβώς! Φοκουρές! Ο Θεός είναι μεγάλος. Ο χοχοχοχ που ο Θεός είναι μεγάλος. Ο χοχοχοχ
γιατί όταν εσείς γιατρέ μου λέτε πως ο Θεός είναι μεγάλος, εμείς το μεταφράζουμε σε σκάσει και σκάβε. Πολύ βιάζεστε να τη σκάψετε το λάκκο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση το σκαπουλάρι. Εξαρτάται τι εννοείτε με το σκαπουλάρι. Διότι αυτό το ρήμα είναι άγνωστο στην επιστημονική ορολογία. Και είσαστε και του ουρολογικού. Τέλος πάντων, πέστε τον καθαρά. Μετράει ή δεν μετράει μέρες η ασθενής. Για να είμαστε πιο ακριβείς, σύμφωνα με τα δεδομένα, ώρες μετράει. Τώρα με φτιάξατε. Και αφού είναι έτσι, όλα τούτα τα χαρτιά, τι τα θέλετε. Εξετάσεις, συνταγές, στατιστικές, χάπια, πρώτο φαγητού, μετά το φαγητό. Ποιο φαΐ τώρα. Ούτε τα κόλλημά της δεν θα προλάβει να δοκιμάσει. Άντε, γράψτε στο μηδιάριο να την πάρουνε 4 και ο παπάς 5 να τελειώνουμε. Τόσα ξέρετε, τόσα λέτε. Γνωρίζετε τι έλεγαν οι Λατίνοι. Είναι στο σώσαφη η ερώτηση. Ντουμ σπύρο σπέρο, έλεγαν οι Λατίνοι. Ακού ντουμ σπύρο. Α, γιατρέ, αυτό δεν θα τα αφήσω να περάσει έτσι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, τι σε κόφτες έλανε, τι σπέρνει ο σπύρος μου. Και αν θες να ξέρεις, το Λατίνο εραστή το παίζει ο σπύρος μου με το ζόρι. Κούλα μου, μου λέει, ξέρεις πόσο τιμά το στεφάνι μας. Αλλά για την πατρίδα ρε γαμώτο, τα... Μην νομίζεις πως τα κάνω κέφι. Αλλά έτσι όπου περνάει κρίση ο τουρισμός, πρέπει να κάνουμε όλοι θυσίες. Και θυσιάζεται ο Σπύρος μου μέχρι και 3 φορές την ημέρα με σου πω του Σπύρο το ή τα, ανάλογα τη δουλειά. Και εσείς? Τι εγώ? Εγώ τι το χωρίς του Σπύρο. Κοιτάω να του μοιαστώ αλλιώς. Με παρεξηγήσατε. Εγώ άλλο πράγμα ήθελα να πω. Στο τι θυσίες είστε διατεθειμένοι να κάνετε κι εσείς για τη δόλια την πατρίδα. Τι μου ζητάτε τώρα, να τις καταθέσω κι εγώ το στεφάνι μου? Κυρία μου. Δεν πάει στο διάολο. Να τις το καταθέσω. Εδώ και τώρα είναι να πάω πρώτα να πανιαριστώ. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Εγώ άλλου είδους θυσία εννοούσα. Αυτό που φοράτε εδώ μπουχάρι είναι γνήσιο ή φομπιζού. Α, γιατρέ, έχουν και οι θυσίες στα ωριά τους. Είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Λιγότερο θα μου κοστίσει το κοράκι. Έφτασε! Γιατρέ, δίνε του να πάρουν και επόμενη σκητάλη. Α, και ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ήταν όπως πάντοτε άψογη. Δεν έκανα παρά το καθήκον μου. Ποιο καθήκον? Το καθήκη. Απορώ, τι τους θέλετε τους μεσάζοντες, αφού μπορείτε να έρθετε κατευθείαν σε εμάς. Στην πηγή, σε εμάς. Στο γραφείο τελετών, το γρήγορο χτυπάει. Με άιζο στο αμπαλάρισμα. Η δικότητά μας, η περαίωση. Καμία σχέση με την περαίωση που ξέρετε. Η δικιά μας περαίωση διεξάγεται σε ένα κλίμα απόλυτης ηρεμίας. Άσε που ανταποκρινόμαστε σε όλες τις απαιτήσεις των νεκρών με διάφορα πακέτα προσφορών. Για την προκειμένη περίπτωση, ακούστε το project που διαθέτουμε. Ψάρτες δεξί και αριστερή, στο κέντρο μανουάλια και γύρω από το φέρετρο ένας στρατός τσακάλια. Επιπλέον, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και πιάκος, κάθε λιμάνι και καημός και κάθε ελπίδα ράκος. Επίσης, θα παραδεχτούν κάθε μορφής παρήμου. Αρχές μεγάλες και μικρές, του τέστην τα αντίδια. Παπα, τέτοια τελετή δεν θα αρέσει στη μακαρίτισσα. Τι λέτε τώρα? Είμαι 1000% βέβαιος πως δεν θα βγάλει ούτε εκεί. Εδώ κάτι γέρε που κάνανε σαματά γιατί δεν τους δίνανε το εφάπαξ. Με το που γίνανε παγωτό κασάτο, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Έτερον ή κάτερον. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι είστε της παραδοσιακής σχολής, ε. Αχ, ναι καλέ, δώστε μου εμένα παράδοση και παραδίνομαι. Για σας λοιπόν, το κατάστημα διαθέτει εκλεκτές μυρολογίστρες, επιλεγμένες ειδικά από τον τηλεοπτικό διαγωνισμό Sniff Sniff Finder. Μπορώ να έχουν προσπέκτους. Ευχαρίστως. Δέστε για ποιες μυρολογίστρες μιλάμε. Πρώτο μπορεί, οι ιδανικές αναλογίες ξανθές και μελέγη. Δεν σας λέω για τις πλερέζες. Εκ Παρισίων και του πιο γκλαμουρά του οίκου. Πλερέζες από σπίτι, όχι αστεία. Πάθατε την πλάκα σας, ε. Και πού να δείτε και την πλάκα. Ενθάδε γείτε γελάς και δίπλα της ένας τσολιάς. Και από εδώ μπορείτε να επιλέξετε τον πανηγυρικό, μπαρδόν τον επικίδιο ήθελα να πω,
τις αρεσκίες σας. Ποτισμένοι όλοι από τα δάκρυα της πιο top διανόησης. Αυτός ο επικίνδυνος Λόουχαν. Δίνει έμφαση στην ιστορία της Μακαρίτσας. Τελειώνει με το κρεσέντο. Όταν εσύ έχεις παρθενώνες, ο Ευρωπαίος πηδούσε ακόμα από δέντρο σε δέντρο, ο πηδικάνθρωπος. Κοιτάξτε, κοιτάξτε πόσο βάρβαρο ήταν αυτό το πείδημα. Πολύ σκληρό πορνό. Αγριεύτηκα. Κάτι άλλο. Αυτός εδώ είναι ο κύριος. Για τα δάκρυα των συγγενών και των φίλων. Δονείται από σπαραξικά διολυρισμό. Ελάτε, κρατήστε μου το ίσο. Παράζουνε στο μνήμα σου. Αυτός ο επικίνδυνος θα σας κάνει οπωσδήποτε. Είναι προσαρμοσμένος πάνω στον εμβληματικό στίχο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόνια. Ο οποίος στίχος περιλαμβάνει πολύ σοφά, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά το αγόρι ολόκληρο. Διότι εδώ που τα λέει, και τα αγόρι είναι μισοριτσιά. Τι να σου κάνει και μια ολόκληρη θάλασσα κρασί. Πνίγεται αυτός ο πόνος. Δεν πνίγεται. Νομίζω πως αυτό είναι ό,τι πρέπει. Μόνο να προσθεθεί ότι το εν λόγω αγόρι είναι αγόρι από σόι, μετάσταση ηρωισμού και αυτοθυσίας. Φτάνουμε και στην αυτοθυσία, μην βιάζεστε. Για να καταλάβετε, ο επικίνδυνος, αφού ποτιστεί από την αρμύρα της θάλασσας και τον μπρούσκο κρασί, απογειώνει το πάθος του ηρωικού αγοριού που λέει αυτοθυσιακά. Αμάν! Επιτυχία είναι ακούπα! Και μια γοργόνα δίπλα μου, σταφίδα και κουρούπα! Δεν νοιάζεται που έρευσα σ' αυτή τη βιοπάλη! Κουνάει άγρια την ουρά και μου φωνάζει πάλι! Πιστός ο Σπύρος μου! Αν προσθέτατε και λίγο ήλιο, θα ήταν πραγματικά ένας φωτισμένος επικίνδυνος. Μην ανησυχείτε, στην κρουαζιέρα με το κότερο κάνουν και ηλιοθεραπεία. Θαυμάσια! Μπορώ να έχω τώρα και από το μυρολόγιο μια γεύση. Αλίμονο, ας κάνουμε λίγο χώρο για να έρθουν οι χορεύτριες. Χορεύτριες! Το τραγικό χώρο εννοώ. Το ανυπαρχικό. Θα μας πούνε ένα τυχαίο τραγουδάκι. Έτσι για να δείτε τι είδους μυρολογίστρες διαθέτει το κατάστημα. Μουσική. Παπατάματα. Ποιον είπες, μαντάμ, ακούει και η μαντάμ, μα τι να πει, μαντάμ, να πει στη μάνα σου, κι όλο στο σώμα.
τώρα τι μίγα την τσίπησε. Είμαι ο Τηρεσίας. Δεν με αναγνωρίζεις. Παλάσια μου. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, ή αλλιώς θα υποφέρω. Στάσου, παιδί μου, στάσου. Τι θρυνείς λες και είδες τον παππούλα. Και παππούλες και μανούλες θα κλάψουν έτσι και πέσει βρώμα πως έχω κάποια σχέση με τον Τηρεσία. Μα τι φοβάσαι, δεν καταλαβαίνω. Τι μπορεί να σου κάνει ένα άρωμα. Αυτό είναι ίσα ίσα το πρόβλημα. Ότι δεν βλέπεις κάτι κανόνια που κάνουνε μπάμα να ντάμ μπαμπαντάμ και το μάτι σου γαρίδα για τη Μαρίδα. Α, εσύ ξεπέρασες και μένα στους γρίφους των χρησμών. Μπας και είσαι συνάδελφος. Θεός φυλάξει. Το φαντάζεστε να βαφτίσετε τον Τηρεσία, μπάμπη. Δεν θα χαμούτρα να πω στην πιάτσα. Hey! Πού είσαι? Έφυγε. Και δεν πρόλαβα να ρωτήσω που βρίσκομαι. Θα μου πεις, για δε βάλω πρόστιμα δική μου τέχνη. Ένας λόγος είναι αυτός. Έχει και με τα χρόνια σκουριάσει και η μανιβέλα. Άνοιξε τα στραβά σου και κοίτα. Δεν μπορώ. Κόλλησαν. Αν πως να μην κολλήσουν με τόσα κολλήρια. Από μύτη πως πας. Αν κατάλαβα καλά ο Μάντης, πρέπει να μυρίσω τα νύχια μου. Τέλος πάντων. Τσίκνα. Πολύ τσίκνα ακούω. Άρα, κάπου κοντά στον Όλυμπο θα βρίσκομαι. Άρε μία μπαγάσα, θα την κάνει πάλι τα ράτσα η μύτη σου. Hey! Μ' ακούει κανείς. Στον Όλυμπο δεν βρίσκομαι. Ακριβώς. Ψητοπολείο Όλυμπος. Τι δες, σουβλάκι, ξυλάκι ή πιταμελίο. Δε, αγγελίφτη. Κατάλαβα, εγκλέζος. Σουμπλακίσουν, ξυλακίσουν, ορπιτήσουν, κυρίς. Μπαγόν. Αν πες μου πως είσαι Φρατσέζος. Λοιπόν, ξυλακί, σουμπλακί. Ω, ξυλοπλακί ακούω. Σκούρα τα πράγματα. Σκούρα τα πράγματα, είδες. Δεν μπορεί. Δικός μας τάση. Τζάμπα κατέβασα στο σκληρό μου δυσκόλο το λίγο αφού. Μόνο που δεν καταλαβαίνω. Τι ακριβώς. Πώς βλέπεις σκούρα τα πράγματα τυφλός άνθρωπος. Εδώ εμείς που τα μάτια μας 14 μαύρα τα βλέπουμε. Απογοητευμένος ακούω. Τι σε βασανίζει. Τι μέλη γενέστε, μπορείς να μου πεις. Τι μέλη γενέστε. Η υλικότητά μου. Αρκεί να μου πεις τον τομέα. Αισθηματικά, συνταξιοδοτικά, με νεγατικά, τσουλικά. Δώσε βάση λοιπόν κι άκου. Πήγα σε μάνατζερ, σε καφετζούδες, σε τραπεζίτες, κοκτορατούδες και τους ερώτησα σαν μαθητούδι αν θα μου ράψουνε κι άλλο κουστούμι. Αφού για καρατάν στη δοξασμένη Σίλα. Σίλα. Είναι διακόπτης. Σίλα δεν λένε οι Κινέζοι την Ελλάδα.
Σύλλα θα την ελέγχουμε κι εμείς από εδώ και μπρος. Κάτσε λοιπόν και ρούφα τα αυγό σου. Θα ήθελα δύο αυγουλάκια παρακαλώ. Αλλά μην τα βράσετε. Τα προτιμώ σε μάτια. Αφού για χαραντάν στη δοξασμένη σύλλα. Εμάς πέτσα τσιτώθηκε από ανατριχύλα που κόντεψε προβλήτα σας μεταβληθεί σε λίλα και να αποκυτρινίσετε από πολύ τσαντίλα. Πάντως φροντίστε Πειραιά στα κόκκινα βαστείτε. Μάω και Ολυμπιακό να ευθυγραμμιστείτε. Τι κι αν ψιλοπρασύνησαν και δυο από το κακό τους. Όταν Κινέζοι Πειραιά βαρέσουνε σκοπό τους, θα βρουν τη δυο πορεία τους, μα και βηματισμό τους. Ό,τι χώρα, ό,τι χώρα. Πόσο έχει πληθυσμό. Δύο δρόμους του Πεκίνου δεν γεμίζουνε θαρό. Τι μου λες. Και πώς το διάλο έργα Ολυμπιακά. Αχ, τα εγγόνια μανάτι για να πάρουν δανεικά. Και στα κίνητα αγώνων. Πάμε τώρα για να δεις πώς τα έχει αξιοποιήσει το δαιμόνιο της φυλής. Στον ταρτάν τρέχουνε κατσαρίδες, αρουραίοι σκυλιά και σκιές θεατών στις κερκίδες τραγουδούν αγκαλιά. Έσβησε η δάδα, φουντών η λάβα στον καραδρά. Γιατί σήμερα σχεδόν συφοράει το μακρύ το κοντό. Για ομολογάσπρεν θα το παιδί στη σκιά περπατών. Φάγαμε λιγμένα, παραγραμμένα, παρακομμένα. Εμείς λατρεύουμε τον Κούδα! Και εμείς τον Κούδα! Ο Κούδας πήρε με τα γραφεία τον Αστερά! Ο Έλληνες, Έλληνες, όπως πάντα, η άλλα τυρβάζεται. Τυρβάζουμε! Γιατί να μην τυρβάζουμε! Και τυρβάζουμε και μητσίδρες βάζουμε και κάτι άλλο που δεν βάζει ο νους βάζουμε! Από πού ξεβίτρωσε τώρα αυτός! Δεν μου λες πατριώτη! Μπα! Από πού και σου πατριώτης! Είσαι από την Κατσουλιά. Από την Αθήνα είμαι. Του Περικλέως αν έχεις ακουστά. Του Περικλέως δεν έχω ακουστά. Σ' αυτή την οδός δεν έχει κάτι μπουρδέλα.
Μπουρδέλα! Αμαμέσως έκοψα εγώ που είσαι από τους άλλους. Λέγε γρήγορα τι θέλει να μας πάρει κανένα μάτι, δεν ξεπλένουμε μήτε με τον Λάδωνα. Λάδωνα, ποιον Λάδωνα. Εγώ τε Λάδωνα το τίποτα. Και καμία σχέση με το σκάνδαλο του Θηδία. Τώρα εμένα γιατί με ζώσανε τα φίδια. Δεν μου λες για να έχουμε καλό ρώτημα. Ποιος είσαι και τι γυρεύεις στην κατσουλιά. Εν πρώτης, δεν ήρθα στην κατσουλιά, αλλά στο Περδικονέριον σύμφωνα με το χάρτη. Αχ, η Περδικούλα μας το ξέρει πόσο κλάψαμε την κατσουλιά μας. Αλλά βλέπεις, οι γυναίκες δεν το βαστούσανε, λέει, να τις φωνάζουνε κατσούλες. Ας είναι. Πάμε παρακάτω. Ονομάζομαι Καλλικράτης και ήρθα να διαβουλευτώ μαζί σας. Για σιγά, για σιγά. Εμένα να με βγάλει τις απόψεις. Άμα θες να διαβουλευτείς, διαβουλεύσου μονάχος. Να, εγώ γυρνώ από την άλλη μεριά. Δεν γίνεται αυτό. Για να διαβουλευτώ εγώ, πρέπει να διαβουλευτείς κι εσύ. Πρέπει πάθαμε. Δεν πάει στο διάολο να διαβουλευτούμε. Αλλά να είμαστε συνονοημένοι. Ο καθένας θα διαβουλευτεί χώρια. Και εκεί θα μην αργήσεις, γιατί έχουμε χίλιες δουλειές και χίλιες στόχες. Δεν με καταλάβατε. Ποιος δεν με καταλάβατε. Εγώ δεν με καταλάβατε. Το μάτι σου τα λύθωρα που τρέχει στον κατήφορο. Εμάς τους μπαρδιέπεις, τα μυαλά μας ξουράφια. Γι' αυτό ίσα ίσα ήρθα και εγώ εδώ στην Κορτινία για να σας μιλήσω για τη νέα διάφρωση της περιφερίας. Δηλαδή τι θα της κάνετε της περιφερίας. Θα την κάνουμε μια μεγάλη περιφερία. Καλά θα της κάνετε. Συμφωνείτε δηλαδή. Κοίτα να δεις, εμένα μ' αρέσει η μεγάλη περιφερία. Να μην πει αυτή η συνέχεια πάνω σε κόκαλα, να έχει τα πιο σηματάκια της. Φαίνεται ότι ομιλούμε άλλη γλώσσα. Εγώ σας ομιλώ για ένα θέμα πολιτική. Χαχαχα, πώς και σε βουλευτές καμάρι μου. Από ποια άποψη μπορείς να του πεις και έτσι. Και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Βουλευτής είσαι σίγουρα. Άγγι, πες τώρα τι έχεις να πεις. Να πεις πως τα πες, να πω κι εγώ πως τα άκουσα και να γυρίσω μετά στη φτώχεια μου. Πολύ καχύποπτο σε βρίσκω. Κοίτα να δεις, από καχύποπτο δεν ξέρω τι πάει να πει. Αλλά μπαϊντισμένο με βρίσκεις το δίχως άλλο. Μπαϊντισμένο. Τι σημαίνει, δεν είναι ελληνικά αυτά. Να σου το πω αλλιώς τότες. Εμπόρι τρώτα πρόβατα, τις σκότες το κουνάβι, τι μήνεν έχει το τυρί, το γάλα και το λάδι. Και ρίμωσε η κατσουλιά, πάνε τα γεννητούρια. Κι άλλοι καψάχνω θηλυκό όταν με πιάνει η φούρια. Τι να θα πλες, εδώ είπαμε να διαβουλευτείς, όχι να να μαυκαλιστείς. Πάει καλά, μαυκαλίσου τώρα με τη σειρά σου. Εντασσόμενο λοιπόν το Περδικονέριο, εντός ενός ευρυτέρου δημού θα επιλύσει προβλήματα χρονίζοντα. Εκτός τούτου θα περιοριστούν τα λύματα και θα αναπνεύσει η εθνική οικονομία, η οποία ανεπορείται από τη θηλιά που της έχει βάλει στο λαιμό η Τρόικα. Ούλα τούτα θα τα κάνει κατσουλιά. Μωρέ, μπράβο κατσουλιά της είδε για κουτσουλιά. Και δεν μου λες, δεν μου λες, άμα δεν βουρτσιστεί η οικονομία και άμα τα σωθικά μας δεν τα τρώει η Τρόικα. Κι άμα έρθουν καλύτερες μέρες, θα έρθει στην κατσουλιά και καμιά τσούπα. Τσούπα! Τι είναι αυτό, τρώγεται! Και τρώγεται και πίνεται και κουτουπώνεται! Αιντε καραγκού, κούνα καραγκούνα, που μουσικώσες αντάρα και φουρτούνα και δώδα και κύδα σου έστεισα παγίδες και δώδα και κύδα δε λάζουν μόνο γίδες. Ας είναι. Τώρα που σε βλέπω καλύτερα. Φουστάνια φοράς, κάπως περίεργα μου κουνιέσαι. Δεν πας στο διάβο. Ας δω τι σου πράγμα είναι και αυτή η διαβούλευση. Στάκατε, στάκατε, θα σε συγκυρίσω εγώ στον τάκα τάκα. Σιγά πάνε, σιγά, είπαμε, τάκα τάκα συγκυρίζει. Αλλά όχι και συνέχεια φορτίζει. Εγώ που με βλέπετε όλο πεσμένη. Λέω σε τον Θόλη Γκολίκο, αλλά πού, δεν με τόνει παππού. Παππού, στενό κορσέ. Σας πω καταλάβετε. Εγώ στο Ελλάδα πολλά χρόνια. Από κόρες ανατολικές. Τότε με υπαρκτό που λέτε εδώ, δεν μπορούσα τσέπη μου γεμίσω και τα κάνω στο Ελλάδα. Έχω δουλέψει. Στην αρχή δούλευα σπίτι όπου έβγαινε ένας εμπενάρος. Μέχρι που μου λέει ένα παππού. Έλα δικό μου σπίτι. Αποκλειστική. Μπαίνω, βγαίνω μόνο εγώ. Παππού πολύ επίμονο.
Ήτανε το παλεύει πριν να καροπαλεύει. Ήτανε φωνάζει, καθώς ίδρωνε, ξύδρωνε. Ου παππού, ου παππού, πολύ καλό παππού. Παππού είχε και αδυναμία. Αρέζανε μαύρα τσόρκα. Φόρεσα και εγώ για να μπαίνει σιγά σιγά κλίμα για μέλλον του. Πρέπει όμως και αυτό και δικό μου μέλλον. Παππού, λέω μια μέρα, δεν κάνει εσύ το παλεύεις και εγώ συνέχεια υπομονή. Τι τέλης μου λέει, τέλος Στεφάνη. Μα αφού δεν πέτανες ακόμα μου λέει, Στεφάνη για γάμο, όχι κηδεία. Α, γάμο μόνο να αγαπάς εμένα. Αγαπώ, λέω, αγαπώ, τώρα λίγο λίγο, αλλά μετά μετά αγαπήσω περισσότερο. Α, καλά λέει, έχουμε καιρό, έρθει μια μέρα με αγαπήσεις πολύ. Σίγουρα λέω, εκείνη μέρα περιμένω κι εγώ, αγαπήσω σε ένα μέκρι ή τανάτου. Α, καλά λέει, αφού αγαπάς εμένα, μέχρι πετάνεις θα σε πάρω, με παπά και με κουμπάρο. Δεν τρέπεσαι, καιρό άνθρωπο, θέλεις παρτούζα. Καλεσμένοι γάμο μας, λέγανε όλοι να ζήσετε, να ζήσετε. Καλά, έλεγα μυαλό μου, γρήγορα αλλάζει να πάρει και πείτε να ζήσεις τον τιμάσαι. Γιατί εγώ, α, ζήσω τιμάμαι παππού. Μαζί με Γρηγόρη. Όχι ότι τρελάθηκε Γρηγόρη με σύνταξη υλικά. Ψιλολοίδια λέει η Γρηγόρη. Μήπως καλύτερο παντρεύεσαι άλλο παππού με τέβε που έχει και μαγκατζί. Δεν είσαι καλά Γρηγόρη. Τέβες έχει δύο παιδιά. Καλύτερο πάρω παππού ορφανό. Δίκιο έχεις λέει η Γρηγόρη. Γρηγόρη αργόστροφο. Λίγο μυαλό αλλά με καλό όλα τα άλλα. Ήρθε άνοιξη, όπου καρά Θεού, γιατί βγαίνει καρό σπαγκανιά και μαζώνει καιρούς. Όλα ετοιμασμένα τα είκα. Ρώτησα είκα για καρδιά, μάζεψα καρδιά, έλειπε μόνο υπογραφή για πράξη θανάτου. Ανοίγω τηλεόραση, περάζει ώρα μέχρι τα τεινάξει παππού. Και ακούω, βγαίνει νόμος λέει, που αν δεν έχω λέει γάμο με παππού 5 χρόνια, σύνταξη μου πάπαλα λέει. Πάνε σκέφτειά μου! Είχαμε βγάλει με Γρηγόρη εισιτήρια για διακοπές όπου να κλαίω παππού μέσα σε θάλασσα για να μην πλημμυρίσουν τα κρυά μου, σπίτια, μαγκατζιά, δρόμοι, όλα. Τώρα εγώ, κρύα λουτρού. Και Γρηγόρη ψάχνει βρυκιά μου με 5 χρόνια. Έχω αγκαλιαστεί με Ελλάδα. Δεν είναι σοβαρό τόπο αυτό. Εδώ στο Ελλάδα δεν μπορείς προγραμματίσεις όχι μόνο ζωή, αλλά ούτε και θάνατο. Απελπισία. Πολύ απελπισία. Τώρα, με νέο νόμο, πρέπει κρατήσω ζωή παππού 2 χρόνια. 2 μήνες, 10 μέρες. 12 ώρες, 5 λεπτά. 8 δεύτερα. 8 δεύτερα πάει. Περάσανε. Μένουν όμως ακόμα 2 χρόνια. 2 μήνες, 10 μέρες. Κωστά, από εδώ! Πού πας βουλιώσεις χρονιάτικα? Στο γραφείο, μωρέ, και έχω αγγίσει. 9 η ώρα. Καλά, καλά. Έλα, κάτσε. Μην τον σώσεις τον τόπο σήμερα. Σώσ' τον αύριο που είναι και Τετάρτη. Καφέ, τσιγαράκι. Τσιγαράκι, καφέ, λέει, τα αποφεύγω. Έχω πίεση. Πώς θα μη σανέβει πίεση με τόσα που συμβαίνουν? Έχεις κι άλλο. Ωραία, έχω δίκιο, βούνα, αλλά πού να κόβω. Τα άδικο βλέπεις, έχει πολλά ποδάρια. Και κυρίως χέρια. Τη στύψανε πια την δόλια την πατρίδα. Τη ρουφήξανε μέχρι και το μεδούλι. Τα σωτικά τη φάγανε. Και τώρα κάθονται και κομπανιούνται δίπλα στο πτώμα. Μωρέ, είναι να αρπάξει μια σανίδα και να αργάσει το τομάρι μερικών μερικών. Πού να μου χαθείτε, αθεόδοδοι, βρωμιάδε, γαργατούρε. Γαργατούρε. Δεν έβρισκα άλλη βρυσιά από γάμα. Α, τι λέμε με αλφαβητική σειρά δηλαδή.
Εγώ να αρχίσω από το κάπα που δεν είμαι και τόσο εξασκημένος. Έστω. Καθάρματα, λαμπόγια, μακριγέννηδες. Α, είσαι καλός εσύ. Ξεφτύλες, παλιωτόμαρα, ρεπεσκέδες, φαταούλες, χαμένα κορμιά. Α, περίφημα. Και τώρα προχωράω στο κεφάλαιο απόδοση ευθυνών. Πρόσεξέ με. Πρέσεις, έτσι και που να είναι λίγο το δαχτυλάκι σας για το κράτος και όχι για την πάρτη σας, παράδεισος θα ήταν τώρα η Ελλάδα. Τι είσαι κύριος, έμπορος, γιατρός, υδραυλικός. Γιατί δεν κόβεις απόδειξη να πάρει και το κράτος το μερτικό του, να σου φτιάξει δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία. Άμα δεν έχει το κράτος, πώς να κουνηθεί από τη θέση. Τι ταράζει και περιμένει. Περίφημα. Και τώρα προχωράω στο κεφάλαιο, οι θύτες και τα θύματα. Τρίτο κεφάλαιο. Πρόσεξέ με. Αλλά βρήκες και κάνεις. Διότι υπάρχουν οι υπάλληλοι, τα απορροϊδά. Κόβουν από εκείνους για να τρως εσύ. Και μου παριστάνεις και τον πατριώτη. Αλλά δεν φταίς εσύ, το κράτος θα θέλει. Που αντί να σου τα κόψει στενά, σε διευκολύνει και από πάνω. Διακανονισμοί, υπεραιώσεις, μίζες, ρεμούλες και Άγιος ο Θεός. Ωραία, ας υπήρχε ένας νόμος να αγωνίζει τη σπάθη του νόμου και θα σου έλεγα εγώ τώρα αν θα έχεις χέρι να το βάζεις στο μέλι. Δεμένος πιστάγωνας στον κορυδαλό θα βρισκόσουν τώρα, πουλάκι μου. Συγγνώμη. Ναι. Κύριε Βλαχόπουλε, αρχείτε. Το ξέρω, κύριε Προϊστάμενε. Καθοδόνι με. Με έχει κλείσει ένα φανάρι. Αδύνατο να κουνηθώ. Κάνετε γρήγορα. Οι πολίτες περιμένουν στην ουρά μια ώρα τώρα. Λίγο σεβασμό στους πολίτες επιτέλους. Ανωτέρα βία. Τι να κάνω. Έρχομαι αμέσως. Ρε δεν πας στο διάλο κι εσύ και τον άριό σου. Βγάλ' τα πέρα μόνος σου. Κώστας, τέλος. Πάνε αυτά που ξέρατε που στεκόμουν αλλά πάντα αναμένει. Τώρα θα μάθετε τι σημαίνει Κώστας. Μωρέ καλά του τράπεζ. Αν του χρειαζόταν. Εγώ όμως θα συνεχίσω γιατί δεν ολοκλήρωσα ακόμη. Έτσι που λέμε την κατάσταση. Και σου έρχεται μετά η εφορία και από πάνω η εσένα. Που και να θέλες που λέει ο λόγος βέβαια, δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα. Θα συγχωρήσω. Ναι, ποιος. Εγώ. Ακούω. Σε πήρα για αυτό που λέγαμε. Εντάξει, τεμαχίζεται. Θα γίνει με τα κρεμμυδάκια. Αφήνουμε τις φλούδες για κάλυψη. Ναι, ναι, σύμφωνοι. Αρκεί να είναι σίγουρο το γιαχνί. Γιατί στην αναβροχιά. Όταν σου λέω εγώ θα βρέξει. Διότι να φροντίσω για ομπρέλα. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Αλλιώς. Τι χρώμα θες να πάρω. Αδιάφορο για τον κορμό, κοίτα, να χειρίζεις. Κατάλαβα. Διακλαδώσεις 11 κίνδυνα κτλ. Δες πρώτα και αστέρεο υπέδαφος και μετά. Αρχίζει το πόντισμα, ξέρω. Ο κυπουρός. Καλώς. Έχει προϋπηρεσία, δοκιμασμένο. Ξέρω εγώ, είδες τον άλλον. Άφησε το σωλήν ανοιχτό και μπήκαν μέσα ένα σωρό μαμούνια. Μωρέα, άμα φτάσουν στη βρύση, μουτζόγα. Το θέμα είναι να μην βρουν κανένα κρίκο επισφαλή. Οπότε. Οπότε ξυλώνεται όλο το πλεχτό. Στις διαδρομές, κοίτα. Ομόνια Σύνταγμα μέσων Ευρωκοπίου. Μωρέ, θα πάει τόσο μακριά η βαλίτσα που θα σπρίσουν τα μαλλιά της αεροπλάνα και βαπόρια. Όμως να στείλει και κανένα πακέτο στο μεταξύ. Αλλιώς, τι να το κάνεις αν έρθει αργά το πακέτο. Στον άλλο κόσμο απαγορεύεται το κάπνισμα. Δύσκολη δουλειά, μέσα στο άγχος. Και τρέξιμο, πολύ τρέξιμο. Από τη μία υπεράκτεια στην άλλη. Η Οδύσσια σε νέες περιπέτειες. Αχ, πού είναι εκείνες οι εποχές. Που έβαζε τα ντούβλα στο καμιόνι και τα περνούσε μέρα μεσημέρι μέσα από το Σύνταγμα. Έκοβες μετά τον μπακλαβά. Γωνία για τη σύζυγο τετράγωνο στην Κόμενα. Ήτανε και τα παιδιά η μερέντα τους. Καλά, καλά. Με το άλλο, τι έγινε. Ψήνεται. Θα βγει καλή φρατζόλα. Μύστερα από τόσο ψήσιμο. Σε παραδέχομαι. Εν τόσα χρόνια στο κουρμπέτι. Και εσύ όμως δεν πας πίσω. Τι πίσω. Εμένα το μυαλό μου μπροστά. Στυλωμένο στο μέλλον. Και ξέρεις τι βλέπω. Τι. Ένα μέλλον σκέτο μέλι. Ευτυχώς που υπάρχουν οι μέλισσες μας. Ναι, οι καημένες. Ναι, οι ηλίθιες. Τους ρίχνεις εκεί ένα προπέτασμα καπνού και τις τριγάζεις με την ησυχία σου. Βάρδο όμως μην ξυπνήσουνε καμιά φορά και... Βα, χρόνια τώρα τις κρατάμε σε διανοητική καταστολή. Διανοητική καταστολή! Καλό αυτό που είπες, να το σημειώσω. Πα. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται καμιά φορά. Γυρεύεις να διαβάσει καμιά μέλισσα τη σημειώση ενός κυφίνα. Θα την πληρώσουν άδικα τόσο συνάδελφοι. Σου βγάζω το καπέλο. Η συντεχνία πρέπει να σου στήσει άγαλμα. Για το στημένο μιλάς. Αύριο θα μου κάνουν τα αποκαλυπτήρια. Αποκαλυπτήρια! Όπως κάνεις έτσι, μωρέ. Για έκφραση ευγνωμοσύνης πρόκειται. Για τις παρασχεθήσεις προς την πατρίδα υπηρεσίες. Κατάλαβα. Και εμένα, έτσι να μ' αφήσεις εμένα. Δεν έχω την απέτηση για άγαλμα, αλλά μια προδομή τουλάχιστον τη δικαιούμαι. Πες το και έγινε.
Έχω ένα γλυπτουδάκι εκεί. Καλλιτέχνης με τα όλα του. Και ένα κόκαλο να γλύψει, ευχαριστημένος είναι. Ώστε δηλαδή υπάρχει και ψαχνό. Χωρίς ψαχνό, τι να το κάνεις. Καλά, καλά, τα λέμε από κοντά. Έχω κάποιες ιδέες και από αυτού και θα... Φρεσί, τι κάνεις εκεί. Με συγχωρείς κίνο, τα λέμε. Τι γράφεις, ρε εσύ, σιγά την παρανομία. Αφήσαμε δύο λεπτά το αμάξι και κάτι έγινε. Αντί να κυνηγήσετε τους κλεφταράδες, άκου 40 ευρώ στα καλά καθούμενα. Έλα, κάτσε, μην μου συγχύζεσαι. Έχω ένα φιλαράκι εκεί στα κεντρικά που τη χειρίζεται μια χαρά τη γομολάστικα. Δεν θα πληρώσεις μία. Άντε, ώρα να φεύγω. Είναι δικίνος ο Κέρβρος. Θα αρχίσει το γάρισμα και δεν τον αντέχω, έτσι. Δεν τον αντέχω. Σιγά τα όλα. Από σήμερα, φίλε μου, Κέρβερος ψόφιος χωριός. Άκουμε. Μόνο το όνομά μου πες το. Και μετά το παρασύνθημα. Σαν να γίνει τον πηγαιμό για την Ιθάκη να έφυγε να είναι μακρύ ο δρόμο. Δεν καταλαβαίνω. Θα μπει σιγά σιγά στο νόημα. Μην βιάζεσαι. Έχει μέλλον εσύ. Σήμερα πέρασε τα τεστ με άριστα. Είμαι σίγουρο πω θα πα μπροστά εσύ. Πολύ μπροστά. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις. Είμαστε κύριοι δεκατρείς. Καβάλα πάμε στον καιρό. Εγώ μπορώ και εσύ μπορείς. Εμπρός την πόρτη κατερείς. Εμπρός την πόρτη κατερείς. Τι μου θυμίσατε. Τι μου θυμίσατε. Το Νοέμβρη του 1974 μου θυμίσατε. Πρώτη επέτειος του Πολυτεχνείου. Σχολικών έτος 1974-1975. Σου ανέβαινα τότε εγώ τα σκαλιά. Είχε πέσει και η Χούντα. 3-3 σου ανέβαινα τα σκαλιά. Αχ, όταν είσαι 28 χρονότσου. Από το πρώτο στο τρίτο όροφο, ενρυπείο θέλω. Άιτος. Περάσανε τα χρόνια. 3-3 τα σκαλιά δίνεται τον. Στην αρχή 2-2, ύστερα 1-1. Και τώρα απαϊτός κότα. Και τι κότα, κότα με ειδικές ανάγκες. Αν δεν πάει άλλο, τελευταία χρονιά. Του χρόνου θα πατήσω πόδι. Σ' αυτό ποτάρουνε, πάει καθεκτικά και δεν μπορώ να το πατήσω. Αλλά δεν μπορείς κύριε, με 37 χρόνια υπηρεσίας, 3 μήνες και 4 ημέρες να με στέλνεις στον τρίτο όροφο. Θα μου πεις γιατί δεν διαμαρτυρήθηκα στην ΟΛΜΕ και να πατήσει πόδι η ΟΛΜΕ. Τι μου λες τώρα, τολμάτε να πάνε κόντρα στα 15 μελές. Γιατί τα 15 μελές, τρομάρα μου, θέσανε όρο αδιαπραγμάτευτο. Η γάμα τάξη να έχει θέα από τον τρίτο όροφο. Και με την κρίση λέει καθαρότερα το μέλλον. Μερικές φορές υποψιάζομαι ότι άλλο είναι το κινητρό τους. Μπορεί και να υπολογίζουν ότι μέχρι να ανέβω τα σκαλιά, χτυπάει το κουδούνι για το διάλειμμα. Και τρέχουν στο διάδρομο να μου πούνε ευγενικά, να μην συνεχίζω την προσπάθεια, είναι μάταιο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα ξεκινήσαμε νωρίτερα για να τους τις σπάσουμε. Πού πας παιδί μου εσύ? Δεν έχεις μάθημα? Α, έχετε γυμναστική. Και σε ποιο τμήμα είσαι? Α, γάμα 2. Συνεπώς δεν παίρνουν γάμα 2. Το γάμα 3 έχει αποχή. Το γάμα 4 εκδρομή εκπαιδευτική. Λέμε τώρα, μη χέσω. Συνεπώς, εσύ διδάσκεις αρχαία στο γάμα 1 και εγώ φυσική στο γάμα 5. Μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας, έχουμε δρόμο ακόμα. Και όσο σκέφτομαι μετά πως πρέπει να σκαρφαλώσω και στην έδρα, μου κόβονται τα γόνατα. Όση φορά και να πάρω είναι αδύνατο. Πήρα ένα κοντάρι μια μέρα, πως κάνουνε αυτοί με το επικοντό. Αλλά βρέθηκα απ' την άλλη μεριά του βάθρου και με το κοντάρι, ας μη σας πω καλύτερα. Κουράγιο λέω στον εαυτό μου, κουράγιο. Τι μείνανε ακόμα, 5 χρονάκια μείνανε. Με τη συμπλήρωση του 70ου έτους, άρα τους θα βροντίξω. Άμα περιμένω τα 80 να πάρω κύριε σύνταξη. Μειωμένη, ξεμειωμένη θα το κουκουρίσω. Θέλω να ζήσω κι εγώ τη ζωή μου επιτέλους. Α, καλά. Όπου να είναι θα χτυπήσει κουδούνι.
Δεν λέει να προχωρήσουμε. Ας πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Η επιστροφή είναι ευκολότερη. Ανεβαίνουμε στην κουμπαστή της σκάλας και φρούς σε ένα λεπτό κάτω. Και όταν λέω κάτω, κάτω, κάτω. Πέρυσι ερχόταν και μας μάζευε το στενοφόρο του κάτω. Φέτος πήραμε τα μέτρα μας. Στο τέλος της σουλήθρας καρφώσαμε μία τάβλα για φρένο. Μειώθηκαν έτσι τα κατάγματα, αλλά αυξήθηκαν τα καρούμπαλα. Ζητήσαμε ένα κράνος από την υπηρεσία, αλλά πού... Μια παγωκίστη και πολύ σας πάει, απάντησε το Υπουργείο Διαβίου Μάθησης. Κατά τη γνώμη μου, διαβίου πάθησης έπρεπε να το λένε. Τόσα χρόνια νοσεί η παιδεία, όλοι το ξέρουν. Αλλά οι από πάνω κάνουν την πάπια για να μην μας εντάξουν στα βαρέα και ανθυγίνα. Γιατί τα βαρέα και ανθυγίνα, όπως και να το κάνετε, είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Δίνουν σύνταξη στα 80, αλλά μεταξύ μας, μη μας ακούσει και η Τρόικα, αναγνωρίζουν 3 χρονάκια πλασματικά. Και εγώ σαν πλάσμα του Θεού, πλασματικά θα πάρω. Να ξεγελάσω σκέφτομαι, με δάφτα και το χάρο. Νέα θα βγω στη σύνταξη. 80 μείον 3. Είπαμε, μην την παίρνετε κι εσείς εις μετρητής. Μήπως σας βρίσκεται κανένα κράνος? Από το στόμα μου το πήρες. Κράνος? Α, δεν σας βρίσκεται. Δεν τους βρίσκεται. Ένας επίδεσμος τουλάχιστον. Επίδεσμος? Τι λέω, η κουτί, εδώ δεν έχει το εσύ. Θα έχεις εσύ. Που πας έτσι, στα νύχια πέπατα. Γιατί τι συμβαίνει, τις βλέπεις αυτές? Τις βλέπω, στραβός είναι. Ποιος είναι, ποιος είναι? Α, μου φαίνεται πως σου έχει στρίψει. Είναι να μην μου στρίψει. Συμπεριφέρεσαι εντελώς αλόκοτα. Αλόκοτα εγώ ή εσύ, που σε λίγο θα μου πεις να σταματήσω και την καρδιά μου να μην κάνει τακτούκ. Εδώ που τα λέμε καιρός είναι να πάψει πια και αυτή η επικίνδυνη συνήθεια. Έχεις αλτάρι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έχεις πάει σε κανένα ψυχίατρο? Εξυπνάδες. Αλλά τι να περιμένει κανείς, εσύ εκεί στην κοσμάρα σου. Δεν βλέπεις πέρα από τη μύτη σου. Τι θες να πεις? Εξηγήσου, τι θες να πεις! Δεν είναι τίποτα. Μη μου ησυχίζεστε. Δεν κουνιέται φίλο. Κι αν κουνηθεί, αφού το ξέρετε, μέχρι και τα δέντρα θα εξαφανίσουμε για να μην κουνιέται φίλο. Για μια στιγμή τα χρειάστηκα. Είπατε τι γλιτώνω με τη συμφορά. Άλλο πάλι και του. Τι είναι αυτές? Τι κάνουν? Και γιατί τις κάνω πιάνεις? Φτύσαμε μα μέχρι να τις κάνουμε να ηρεμήσουν. Αλλά είναι μη μου άπτου και ξεσηκώνονται με το παραμικρό. Σε ρώτησα. Δεν μου απάντησες. Ποιες είναι αυτές? Ρα! Όλα είναι ήρεμα. Όλα είναι οκ. Στέκονται στο ύψος τους. Dow Jones, Nikkei. Οι τιμές του ευρώ και του δολαρίου. Στο ταμπλό δεν άλλαξαν. Του χρηματιστηρίου οι αξίες σταθερές λένε το σύγκι. Δεν ανατιμήθηκαν μάπα και ραδίκι. Όλοι πια σας εκτιμούν και σας αγκαλιάζουν. Ιδαλλιώς βγαίνουν τα σπρέπ και τους ξετινάζουν. Γεια! Το κατάλαβες τώρα, ρε κουμπούνα! Έτσι και δεν ηρεμήσουν οι αγορές, ζήτω που καίγαμε και εσύ και εγώ και μηδενός εξαιρεμένου. Δεν είμαι καλά. Ξέρεις κανέναν καλό ψυχίατρο? Μου χρειάζεται ένας ψυχίατρος επιγόντος. Τώρα μίλησες λογικά. Ας κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα σου φέρω εγώ μια κορυφή της ψυχιατρικής, ατάκα και επιτόπου. Έλα, πάμε, τι στέκεσαι? Εντάξει, πήγαινε εσύ, δεν θα έρθω κι εγώ. Έχω μια δουλίτσα πριν που παίρνω.
Αρκεί. Μην ξοδεύετε όλες σας τις δυνάμεις. Θα βγω και στο δεύτερο μέρος. Δεν με σου 800 κι εσύ. Δεν στέκιαμε. Ναι, δίκιο έχεις. Εδώ
να δεν το εγγυάται τόσοι άλλοι. Κάνει και κάνει. Δες, δες κατάδια. Με δυο πλυντήρια στην αποθήκη και ένα στεγνοτήριο μεγαθύριο να γυρίσω πίσω στη σκάφη και στα μανταλάκια. Τώρα πια χειροποίητα όλα. Μούλιασμα από βραδείς, στύψιμο, πέρασμα, άπλωμα. Ασόξαντοι οι λογαριασμοί της ΔΕΗΣ και ο Σωτηράκης μου που μου το ξέκοψε. Καλύτερα να κοπούν τα χέρια σου φέτες παρά να μας κοπεί το ρεύμα. Το φαντάζεσαι να μας κοπεί? Παναγιά μου, μόρθα σκοτωθεί. Ούτε τηλεόραση ούτε τίποτα. Και θα αφήσει και τόσα σύρια στη μέση. Στην αρχή, εκεί κατά την άνοιξη, το είχα πάρει αψήφιστα. Όταν λέγανε όλοι εκείνοι τα φοβιστικά του στην τηλεόραση, άρπαζα το τηλεκοντρόλ και το γύριζα στη λόγη για να μην παρανοήσω. Έβλεπα την Τζούλια στο πολεμικό μουσείο και τα καλαματιανά πάνω στο παρικτό και αναγάλιαζε η καρδιά μου. Εδώ, ακόμη και τα στρατά ήταν μέσα στην καλή χαρά και να με ρίχνουν εμένα με στα ναρκοπέδια. Τέλος πάντων, με το που πιάσανε οι ζέστες του καλοκαιριού, ρούλα λόι πάνια στα πάνια. Σαν τι τρίχα πουθενά στο γυαλί. Περνοδιαβαίνανε μονάχα κάτι τρίχες κατσαρές. Είχα και τη Λίτσα πατέρα που μου λέγε τη χειμερινή σεζόν τα ζώδια. Ταύρος που είναι ο Σωτηράκης μου, να ξέρω αν θα έχει βενζίνη να πάει στη δουλειά του, αν θα κάθεται σπίτι να μου ξυνητάτε. Πάει, χάθηκε η Λίτσα πατέρα. Θέμα τον πατέρα της. Πού πας, κυρά μου, για διακοπές και αφήνεις τόσο κόσμο ξεκρέμαστο, να μην ξέρει τι να κάνει, πού να πάει. Μου βρήκανε τώρα τις επαναλήψεις. Χιόνια στο καμπαναριό το κατακαλώτινο και μαγερίτσα αυτή το 15ο. Και να μου βγαίνει από πάνω η Λίτσα πατέρα να μου προβλέπει τι θα γίνει πέρσι το Μάρτι. Μωρέ του Μάρτι τα χαΐρια, τα λούστικα, τώρα... Τώρα πέ μου τι θα γίνει να ξέρω. Τι μου ήρθε και απότομα και έχω και την καρδιά μου. Τα ακούς, τα ακόνα λες. Μ' αυτά και με εκείνα, άρχισε να θερημένω πως και τι το χειμώνα και στάρανε τα ψήλουτα κοινόχρηστα με το καλοριφέρι. Αυτό δεν το είπα στο Σωτηράκι μου, γιατί θα μάλλον ποτίναζε. Τι λες, μωρή, σουρδίσαι με τα καλά σου. Αυτός τι ανάγκη είχε. Δυο μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, την έβγαλε με το παγκόσμιο κύπελο. Ένα οχτάωρο την ημέρα και βάλε. Δεν μ' άκουγε τότε να κάνει μια διακοπή. Τώρα τρέχει στους Οριλάδες να βρει γιατριά από την Βουβουζελίτιδα. Τα ακούς, τα κόνα λες. Και εκεί απάνω που λες, άλλη κεραμίδα, τρεις χειρότεροι. Παίρνει ο Σωτηράκης μου τα μισθά του, τα μετράει, τα ξαναμετράει, ρίχνει τους άχρηστους, φωνάζει λάθος κάνει. Πάει στην τράπεζα, τον στέλνουν στο δημόσιο ταμείο. Πάει στο δημόσιο ταμείο, τον στέλνουν στο δημόσιο λογιστικό. Πάει στο δημόσιο λογιστικό, τον στέλνουν στο Υπουργείο. Πάει στο Υπουργείο, τον στέλνουν στα ναυτιά. Και εκεί πια, παράπονο δεν είχε, του τα εξήγησε όλα καταληπτός. Πως άδικα ψάχνει να βρει το 14ο μισθό. Δεν θα τον ξετρούπωνε ούτε η Νικολούνη. Άμα σου λένε ούτε η Νικολούνη, χάνεις πια κάθε ελπίδα. Τα ακούς, τα κόνα λες. Φορτώθηκε λοιπόν ο Σωτηράκης με το πλυντήριο και το στεγνοτήριο, τα κατέβασε στην αποθήκη και μου το ξέκοψε. Από εδώ και μπρος μπλήσιμο στο χέρι. Και οικονομία, οικονομία παντού. Ξέρετε όμως τι συμβαίνει με την οικονομία? Εμένα με μου τα πει ο αυτιά στα αυτή και ο ζήρα στο κεφάλι και τα άμυνα. Κοντένεις λέει το έλλειμμα, αψηλώνει ο πληθωρισμός. Χαμηλώνει τον πληθωρισμό, αψηλώνει ενεργία. Κοντέρει στην ενεργία, φουντώνουμε τα έξοδα. Και εκεί απάνω στο φούντομα, φουσκώνει πάλι το έλλειμμα και αυτού και από την αρχή. Τα πράγματα όλα, μια αλυσίδα είναι. Αυτό ξέρω εγώ. Κόβεις το πλυντήριο, το βρίσκεις στα χέρια σου. Κόβουν τα χέρια σου φέτες, το βρίσκεις στην κρέμα. Κάνεις οικονομία στο χαρτί υγείας, την πληρώνεις στο βρακί. Πας για φθηνό βρακί στα κινέζικα. Δεν βρίσκεις νούμερο. Α, μην ξαναμείνουμε όλοι τους. Πού να βολευτεί ο απατός και από εκείνος του Σωτηράκη μου, που θέλει δυο πήγες από πίσω και τρεις από μπρος. Τέλος πάντων. Να μην σας πω και τ' άλλο μετάβλωμα. Στα σκηνιά, όξω στο μπαλκόνι, με τα ματαλάκια, ούτε εφημερίδες έτσι. Να μου βγαίνει η γειτόνισσα από απέναντι, να μου μετράει τα βρακιά, να υπολογίζει κάθε πόσο αλλάζουμε.
και να με ρωτάει από πάνω αθώα τάχατες. Αλήθεια! Τι απορριπαντικό χρησιμοποιείς να ξέρω αν το αποφεύγω! Κατάλαβες! Φορά παρτίδα όλα τα προσωπικά μας δεδομένα. Τηλεφώνησα σε κάποιους που τα προστατεύουνε, λέει. Αλλά μου είπανε πως ο νόμος δεν προστατεύει τα βρακιά. Μόνο τα από μέσα τους. Γι' αυτό λέω δεν έχουν βγει στα μανταλάκια οι πομπές των από μέσα που μας έχουν μουρλάνει στο τσούξιμο. Πρέπει σου λέει πρώτα να πάνε οι πομπές στα δικαστήρια και εκείνα να αποφασίσουν αν οι πομπές είναι πομπές ή τσούφιες πορδές. Τώρα εγώ για να σου πω, δεν ήμουν και μπροστά για να τις μιλιστώ. Όσο για το αποτέλεσμα, σιγά που όταν βγει η τελεσίδικη απόφαση, θα έρθει να μου δω και να πω ο Άγιος Πέτρος. Τέλος πάντων, πολλά είπα. Ας μαζόξω τα τσόλια μου και εσείς κάντε πως δεν ακούσατε. Γιατί όπως λέει και ο Σωτηράκης μου, μη δίνει σημασία στα λόγια μιας γυναίκας. Απ' τον αυτοί να μπαίνουν και απ' τ' άλλο να βγαίνουν. Τ' ακούς, τ' ακόμα λες. Αδερωμένα τα μπλητά, τα καταλεκιασμένα. Τα λερωμένα τα μπλητά, τα καταλεκιασμένα. Καλά καλά τα σκάτωσαν, τα φόρτωσαν σε μένα. Καλά καλά σε μένα. Με τους λεκέδες τα παίξε, ακόμα κι η χλωρίνη. Με τους λεκέδες τα παίξε, ακόμα κι η χλωρίνη. Η δρόμα δεν υποχωρεί, δεν ξέρω τι θα γίνει. Η δρόμα δεν υποχωρεί, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρουν να διαλέγουν απορριπαντικό, μάτια μου, γι' αυτό την πατάνε. Κάνω ένας πρώτος. Ανάλογα με το λεγέγιο το απορριπαντικό. Άλλο για τα τζάμια, άλλο για τους τοίχους, άλλο για τα παντζούρια, άλλο για τα πλαγιά της κουζίνας, άλλο για το μπάνιο. Το μπάνιο ειδικά είναι η χαρά του απορριπαντικού. Μόνο η λεκάνη θέλει τουλάχιστον πέντε. Πάνω, κάτω, μέσα, έξω και ένα. Για να φτιάχνει την ατμόσφαιρα. Μα μήπως πάει πίσω η ηλεκτρική κουζίνα. Από το θερμοθάλαμο μέχρι τον απορροφητήρα δεν ξέρω κι εγώ πόσα λόγια μισή καθούς γυρεύει. Άσε τα μάτια. Έτσι και δεν έχεις τα μάτια σου 14. Και βάλεις τα κεραμικά μάτια λάθος απορριπαντικό, θα σου έρθει το κεραμικό στο κεφάλι. Γιατί πες μου, ρίχνεις ό,τι κολλήρω λάβε στα μάτια σου. Άλλο για την πίεση, άλλο για την επιφυγίδα, άλλο για την τσίπλα. Έτσι και με τα μάτια της κουζίνας. Ξεκινάς από τη διάγνωση. Από τι πάσχει το μάτι, από φουσκωμένο καφέ, γάλα, λάδι τηγανίσματος. Ωραία. Για το καφέ αυτό, για το γάλα αυτό, για το λάδι αυτό και για να γελίζει το μάτι σου αυτό. Κανονίσμα είναι όλα στην τρίχα. Α! Τώρα που είπα τρίχα, θυμήθηκα τα μαλλιά. Ανάλογα με την τρίχα, κατσάρι, ίσα, λιπαρή, ξερή, βαμμένη, ξέβαφη, περμανάν, τζίβα, πάει και το σαμπουάν μαλακτικό, δρός, λακτονοτικό. Με τις αντάβιες είναι άλλη. Κάθε τρίχα την περπείς ανάλογα με το χρώμα της. Όχι να λέμε το λιλιό το ξανθό να θαπίζει το μαύρο να χάνετε το μαύρο να μην βλέπετε. Γιατί τότε όλη η φασαρία με τις αντάβιες πηγαίνει στον βρόντο. Τώρα που είπα βρόντο, θυμήθηκα το
κάνει μπαμ και να μείνει όλος ο κόσμος με το στόμα ανοιχτό, κρατάγανε τη μύτη τους. Όχι γιατί βάζω τέλος πάντων. Ας μην τα συζητάμε αυτά. Άλλη ήταν η αιτία. Φύσηξε που λες, ένας αέρας ξεγυρισμένος την ώρα του μπουφέ και κουβάλιζε όλη εκείνη την ξυνήλα από το σκουπιδότοπο. Σηκωθήκαν οι καλεσμένοι, φύγανε. Και τόσο φαγιά με σας ζήτη τα μάτια μου. Και τ' άντρωγε το ζευγάρι μέχρι να χωρίσει. Να μη σου πω πως αυτός ήταν και ο λόγος του διαζυγίου. Θα μου πείτε τώρα, τι κάνω τόση ώρα που το βεντέξ. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Πώς να το πω και πώς να το ομολογήσω. Υπάρχει εδώ που λέτε, ένας λεκές, πολύ ανθεκτικός. Δεν καταπολεμιέται με τίποτα. Μεταλλαχτήκανε κι αυτοί φαίνεται, ενώ δεν εξηγείται. Και πέστε μου εσείς τώρα, μπορώ να πάω για ύπνο με αυτό το λεγκέδωνα, που πάω να κοιμηθώ και βλέπω ένα όνειρο, να σηκώνεται όλη η κοινωνία και να με δείχνει με το δάχτυλο. Βάστε την! Αυτή είναι που έχει ένα λεγκέ στο σπίτι της και κοιμάται του καλού καιρού η ανέσθητη, στο εκτελεστικό απόσπασμα αμέσως. Και εκεί στο απόσπασμα, με ρωτάνε αν θέλω να μου κλείσουν τα μάτια. Και λέω όχι, για να κάνω την ηρωίδα, που πάντα μου άρεσε πολύ ο χαγός να τάζει. Άρα μου δίνουν μια ξανάστροφη δουλειάζοντας. Δεν θα τα έχεις ανοιχτά για να το μάθουν στο λυκαίο του απομορφωτέρας. Και εκεί απάνω, ξυπνάω λούτσα στον υδρότα. Και πώς να κοιμηθώ μετά. Αρχίζω να μετράω υπομονετικά προβατάκια άσπρα, άσπρα και βαχιά της μάνας του σκαμάρι. Και κάποτε επιτέλους κλείνω τα μάτια μου τσελιγκοπούλα με χιλιάδες πρόβατα από ένα γύρο. Και τότε έρχεται το άλλο όνειρο, το πιο εφιαλτικό. Εγώ στην κουζίνα μου να καθαρίζω φασολάκια. Χτυπάει το κουδούνι και πριν προλάβω να πω κίνηνο, ορμάει στο σαλόνι η Επιτροπή Κάθαρ Σκανδάλων του Πολιτικού Βίου της χώρας, ουρλιάζοντας, μπρος, σήκω, φορτώσου τα απορριπαντικά και να με ξεπλύνω με την κόπρα του Αυγία. Να πω όχι στην πρόσκληση της πατρίδας με την ηρωική μορφή του Ηρακλή για οδηγό μου. Αδειάζω ένα ποτάμι απορριπαντικά επάνω στα σκάνδαλα και κάθομαι, αχ, ικανοποιημένη να δω το αποτέλεσμα. Και αντί να φύγει η κόπρος που λέτε, έχει μεταλλαχθεί σε ίδρυα. Με τα κεφάλια της να πολλαπλασιάζονται διαρκώς. Μέχρι που τα προκάμια της απλώνουν στο λαιμό μου και αρχίζουν να με πνίγουνε. Σηκώνω από το κρεβάτι ουρλιάζοντας, βοήθεια, πεθαίνω! Κι αν δεν ήταν εκείνος ο ψυχίατρος να μου πει πως όλα αυτά οφείλονται στην εξάρτησή μου από τα απορριπαντικά, τώρα θα είχα λαλήσει. Όμως, σαν έρχεται το βράδυ, έρχεται και εκείνο το σφίξιμο στο λαιμό και με πιάνει ένας βήχας. Μα ένας βήχας, να τους, ξανάρχεται. Τι ήταν αυτό? Βήχας και πιο συγκεκριμένα γαϊδουρό. Άκου, παππούς, τρέξε! Πού πας? Πάρε ένα ποτήρι νερό, Χριστιανή μου. Ποτήρι νερό, πού είναι το ποτήρι, πού είναι το νερό? Ψυχραιμία, ας μην τα θαλασσώσουμε. Πήγαινε στην κουζίνα. Πού πας? Από εκείνη η κουζίνα. Άνοιξε το ντουλάπι, θυμάσαι τι λέμε ντουλάπι? Ναι. Πάρε τα ποτήρι, βάλε φιερωμένο. Και θα μου το δώσεις με ρέγγουλο, ε. Μη μας πνιγεί κι έχουμε άλλα χειρότερα. Πάω. Και εσύ στο μεταξύ πάρε τον γιατρό. Θυμάσαι το νούμερο. 694. Εγώ να ξεχάσω του γιατρού το νούμερο. Για τόσο νούμερο με περνάς. Το έχω γραμμένο εδώ. Με τατού. Το χέρι μου βλέπει σύντρονα από την αγωνία. Να μην την πάθω όπως τότε στο Λύκειο. Με κάτι τύπους της χημίας που τους έγραψα στην παλάμη και να λιγώσανε. Και αντί να γράψω κακό 4, έγραψα κακό 3. Και με κόψανε που κακό χρόνο να έχουμε. Να όμως που χρησιμεύσε σε κάτι και το Λύκειο.
Γιατρέ μου, καλημέρα. Έδειξε. Και για να είμαι πιο ακριβής, γαϊδουρόδειξε. Α, μάλιστα. Και αν δεν του σταματήσω βίδας με το νερό, μήπως να του βάλουμε καλού κακού τη μάσκα οξυγόνου. Α, μάλιστα. Οι τελευταίες εξετάσεις δεν έδειξαν τίποτα οι χθεσινές. Τα σημερινά ούρα διαυγή μου είναι η μικροβιολόγος και με όξινη γεύση. Τα δοκίμα σας είναι καλά πρωί-πρωί. Καλή γιατρός. Πρώτα τα ούρα δοκιμάζει αυτή και μετά το καφεδάκι. Ναι, ναι, γιατρέ μου, ναι. Ναι, βέβαια, τον παρακολουθούμε. Από κοντά τον έχουμε. Ναι, βέβαια, αερίστηκε αρκετά. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Η συνηθισμένη οσμή. Τίποτα έκτακτο. Και τα δεσιμπέλ το ίδιο. Δείγμα υγείας, λέτε, ε. Δεν ξέρετε πόσο με ανακουφίζετε. Πέρασα μια ταραχή πρωινιάτικα, κόντεψε να σπάσει φλέβαμα από την ταχυπαλμία. Μα εμένα θα κοιτάξω τώρα, γιατρέ μου. Σήμασή έχει να μην μάθει τίποτα αυτός. Σας ευχαριστώ πάντως για το ενδιαφέρον. Θα σας ξαναπάρω για τα νεότερα. Γεια σας. Μωρή Χριστίνα, πού είσαι? Τι έγινε? Μην με κρατάς αγωνία, λέγε. Εντάξει, το ίδιο. Είπε τίποτα? Τη δροσιά του να έχεις, είπε. Α, και μετά τι γυρίζει και μου λέει, νομίζεις? Τι σου λέει? Αφήστε εμένα, μου λέει. Κοιτάξτε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας. Όπου, δεν είναι καλά χαμπέρια αυτά. Άμα του πέσει το ηθικό, πάει χαθήκαμε. Του το έδωσε στο αντικαταθλιπτικό. Για να δω το σημερινό μενού. Λοιπόν. Για την πίεση, ναι. Για τον αιματοκρίτη, ναι. Για τα νεφρά, ναι. Για την καρδιά, ναι. Για τη χολή, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πω. Εδώ το έχω το αντικαταθλιπτικό. Αν γι' αυτό δεν ακούσαμε το τραγούδι του ακόμα, έλα φέρ' το. Πάρ' το. Ωραία, να σαν τα νιάτα, να σαν τα νιάτα, πουλί μου. Πολύ μου! Άρχισε με μερική και το Βιάγκρα! Τα γερατιά καμία. Όπα! Στα όπα-όπα τον έχουμε. Το ακούτε? Για τον παππού πρόκειται. Δεν το βλέπετε στην άκρη του μαντιλιού, γιατί δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Το παίρνω εγώ για πάρτι του. Όπα! Μεγάλος. Τι να σου κάνει κι αυτός. 90 χρόνια ζωής δεν είναι και λίγα. Απ' τη Μικρασία ήρθε. Στο χαλασμό του 22. Και από τότε, από χαλασμό σε χαλασμό το πήγαινε. Γερός καρύ όμως. Ευτυχώς. Γιατί αν δεν ήταν γερός καρύ εκείνος, να βουλιάζαμε εμείς. Ειδικά τώρα, με τη σύνταξή του επιπλέουμε. Έτσι και μας λείψει κι αυτή. Θα μου πεις. Κι είναι ανάγκη να το δηλώσετε άμα πεθάνει. Τόσοι και τόσοι ζουν από τους πεθαμένους. Ένας παραπάνω σιγά που θα πεφτώξει ο προϋπολογισμός του κράτους. Το σκέφτηκα κι εγώ να σου πω. Μην κάνω για την υπεράνω. Αλλά έλα που ήθελε να φταθεί στο χωριό, στην Κολοπετινίτσα. Άμα θα βόταν εκεί, θα μαθευόταν. Πρώτη είδηση θα τον γράφανε τα νέα της Κολοπετινίτσας. Μας έχουν γυρέψει από την εφημερίδα τα στοιχεία του εδώ και καιρό. Και τα έχουν στα υπόψη. Και κάθε φορά που είναι να κλείσουν ύλη, παίρνει ο αρχισυντάκτης τηλέφωνο μου. Τι γίνεται, ακόμα δεν μας άφησε χρόνο στο ραβολί. Ολόκληρη σελίδα το έχουν ετοιμάσει. Με ένα τίτλο να, ο γεροπλάτανος μετακόμισε στα θυμαράκια. Τι νομίζεις, με τις σχεδίες και τα μνημόσυνα να γεμίζουν τις σελίδες τους, τα νέα της Κολοπετινίτσας. Χα, αυτές οι στήλες εξάλλου έχουν και την μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα. Άσε που πιάνει και τις αρχαιοθετεί και ο σύλλογος των απανταχού Κολοπετινιτσοτών. Και μετά στο πανηγύρι της Αγιαμαρίνας, που συναντιούνται όσοι πηδήξατε τη χρονιά, κάθονται και διαβάζουν τον κατάλογο των νεκρών του έτους και να τριχιάζουν όλοι από τη συγκίνηση. Μιχάλης Νικολόπουλος ή Χάρος. Αθάνατος. Απόστολος Δημητρόπουλος ή Χάφτης. Αθάνατος. Τα στήλωσε λοιπόν και ο δικός μας. Ήθελε να ακούσει ντε και καλά το αθάνατος όταν θα είναι πεθαμένος. Εδώ δεν ακούει ζωντανός, θα ακούει πεθαμένος. Τέλος πάντων, ας μην τα λέω και συγγίζομαι. Χρυσό το με κάναμε. Τι το θες στο χωριό? Θα σου κάνουμε μια κηδεία στην Αθήνα, μπουκιά και συγχώριο. Μέχρι δεσπότη θα σου φέρουμε. Να τον έχει σίγουρο τον παράδεισο. Εκεί αυτός. Τάχτησε σαν πουλάρι. Έβαλε ρήτρα να φανταστεί στη διαθήκη του, να μην έχουμε λαμβάνει αλλιώς. Το πήραμε απόφαση λοιπόν.
συμφέρει να είναι ζωντανός παρά πεθαμένος. Βέβαια, θα μου πεις, τα έξοδα της κηδείας είναι μια κι όξο, ενώ το καθημερινό κοστίζει. Τα βάλαμε όμως κάτω και τα υπολογίσαμε. Τόσο η κύρια σύνταξη, τόσο η επικουρική, τόσο τα δώρα. Συν, πλην, συν, πλην. Καλά είμαστε. Στο συν βρισκόμαστε. Όταν του τα περικόψανε τώρα τελευταία για να μην πεθάνει η Ελλάς, είπαμε μήπως ήταν καιρός να πεθάνει εκείνος. Έλα μου όμως που είναι και το βιβλιάριο υγείας. Όλη η οικογένεια βολεύεται με δάφτο. Ακόμα και την ακμή της Ελενίτσας μου, από εκεί την βόλεψα. Τι είναι αυτό? Μου κάνει εκείνη ξινή στον έλεγχο. Γέρος με μιμίκια που ακούστηκε. Δεν το ξέρετε καλέ εσείς. Τη δευτερινιώτη του περνά. Ντούρος. Περάστε άμα θέλετε από το σπίτι να τον δοκιμάσετε. Πώς να τους πεις το μαύρο δάκρυ που γίνει κάθε μέρα όταν κοιτάζει το μαραμένο του πουλί. Και του μιλάει σαν να είναι ζωντανό καλέ. Τώρα τελευταία το παγγέλει και στίχους. Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο, πουλί χαμένο, πού να σε βρω. Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Ναι, ναι γιατρέ μου. Πώς? Τι είπατε? Αχ, δεν είναι δυνατό. Τι είναι, τι συμβαίνει? Οι εξετάσεις. Έχει λέει μεγάλο πρόβλημα με τον προστάτη. Ο προστάτης μας. Καλημέρα, λέω. Δεν ακούς τι έπαθες. Ας
Άσε με τώρα. Μη με απασχολείς. Σχεδιάζω το μέλλον μου. Για να δω. Αυτό μοιάζει με λαβύρινθο. Θυμάσαι που το παίζαμε, παιδιά. Από ποιο δρόμο το λαγουδάκι θα φτάσει στο καρότο? Αν το θυμάμαι, λέει. Από τη μια το καρότο, από την άλλη το μαστίγιο. Κι εγώ, τι κακό γι' αυτό. Έπαιρνα πάντα τον δρόμο για το μαστίγιο. Και τι μαστίγιο? Από τη μια ο πατέρας μου, από την άλλη η μάνα μου. Βρε εσύ, τι νόμιζες ότι είναι η ζωή? Ένα φραπεδάκι να το πήγες αραχτό στην παραλία. Είναι αγώνα στη ζωή, παιδάκι μου, δεν είναι επεξεγέλασε. Στρώσε τον κόλο σου και διάβασε να πάρεις το χαρτί. Χωρίς χαρτί είσαι ένα τίποτα σε αυτή την κοινωνία. Στον καιρό τους βλέπεις, είχανε πέρασει τα χαρτιά. Τώρα, κολόχαρτα. Τι λέω, ούτε για χαρτιά υγείας δεν κάνουμε. Μην το παραχαίεις τώρα κι εσύ. Όπως και να το κάνεις, ένα πτυχίο έχει την αξία. Ναι. Για πες μου, τι πτυχία είχε ο Μπουρδουμπούσης? Τι τώρα να κατέβεις τώρα στην κουβέντα? Είπαμε να μιλήσουμε σοβαρά. Για τον Μπουρδουμπούση θα μιλάμε τώρα. Παράγοντας μεγάλος και τρανός σου λέει. Ποιος? Ο Μπουρδουμπούσης. Λύνει και δένει σου λέει. Τι μένει πλάκα μου κάνεις? Αυτός 18χρονο και ούτε τα κορδόνια του δεν μπορούσε να δέσει. Το θυμάσαι? Έβγαζε τη γλώσσα έξω. Ξητωνότανε. Πως το διάλογο, φίλε, τα καταφθένει, τι εγώ γιατί μπορώ. αδερφίσα τον τώρα, που του πάσερε στα σκονάκια κάτω από το θρανείο, την έκανε επάγγελμα τη μέθοδο. Ξέρεις πόσα του χώνουνε τώρα κάτω από το τραπέζι για μία τζίφρα? Τι μου λες τώρα, και είναι ικανός ο Μπουρδουμπούσης να βάλει τζίφρα? Ανορθόγραφη, ξανορθόγραφη τζίφρα του είναι σκέτο χρυσάφι. Του Μπουρδουμπούση. Πρωταγωνιστής της πολιτικής κοινής, παιδάκι μου, όχι αστεία. Αλλά για να ανέβει τα σκαλιά, η αλήθεια να λέγεται. Δεινοπάθησε. Πριστήκανε τα χέρια του από το χειροκρότημα. Σκέβρωσε η μέση του από τις υποκλήσεις. Ξεχύλωσε το στόμα του από τα χαμόγελα. Και το τι τράβηξε φιλώντας κατουρημένες ποδιές, άλλο που να στο λέω, κι άλλο που να σε παίρνει μπόχα από την άβρα του. Όπω τον καημένο, το φαντάζεσαι να κυκλοφορείς σαν κινούμενος καπινές? Λεφούς ήμιγες γύρω. Ακριβώς! Να οι κόμενες γύρω από τον Μπουρδουμπούση. Και τι ωραίο τα ρωμάσες, κύριε Μπουρδουμπούση μας. Και πολύ σύντα ρωμάσες, κύριε Μπουρδουμπούση μας. Την έκαναν μόδα την κατουρλίλα, φίλε μου. Θες το πιστεύεις, θες όχι. Δηλαδή τελικά εμείς τα σκατώσαμε και όχι ο Μπουρδουμπούσης. Και τώρα τι κάνουμε? Όχι να μας βάλει κάτω και ένας Μπουρδουμπούσης. Θα το παλέψουμε. Και θα νικήσουμε. Κάτσε. Κάθομαι. Λοιπόν, βιογραφικό, αίτηση, φάκελο, ψάλιο. Όλα καλά, αλλά από ψάλιο ξέμεινα. Στα πόσο έχεις φτάσει? Δεν θα είναι και χίλια. Τι λες με φίλιο, πού τις βρήκες τους διευθύνσεις? Παίρνω τους δρόμους με τη σειρά. Οδός Αγίου Αθανασίου, οδός Αγίου Κακιού και πάει λέγοντας. Πού ξέρεις, λέω, μπορεί εκεί που δεν το περιμένεις, τσου, να σε λυπηθεί κανένας άλλος. Αφού να φανταστείς, στην οδό Αγίου Αρκαδίου που μένω, έστειλα βιογραφικό ακόμα και στον εαυτό μου. Και, όπως καταλαβαίνεις, με τέτοια προσόντα με προσέλαβα αμέσως. Σε μια μεγάλη ανώνυμη εταιρεία. ΑΕΒΟ. ΑΕΒΟ. Πρώτη φορά την ακούω. Είναι δική μου εμπνεύσεως. Ανώνυμη εταιρεία βράσε όριζα. Αλλά τα σωστά αρχικά είναι ΑΕΠΑΕΒΟ. Που πάει να πει. Που πάει να πει αέρα πατέρα ανέργων Ελλάδος αποφύτων ΑΕΗ βράσε όριζα. Καλά. Εδώ ταιριάζουν τα αρχικά ΑΕ του μου. Δηλαδή. Άσε επιτέλους τις μαλακίες. Και εσύ ο αμαλάκιστος τι προτείνεις? Είσαι να στήσουμε μια ΕΠΕ. ΕΠΕ. Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Μ' αρέσει. Τι που πού να στέλνουν. Αγαπώνω του φιλολογικού, τι να περιμένεις? ΕΠΕ θα πει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Α, μη με μπλέξει εμένα με κομπίνες. Εγώ θέλω να αναλαμβάνω τις ευθύνες στο ακέραιο. Άκου περιορισμένης ευθύνης και άμα σε περιορίσουν μετά θα σου πω εγώ. Τόσα ξέρεις, τόσα λες. Άκου για να μαθαίνεις. Η ΕΠΕ, κατά το εμπορικό δίκαιο, είναι κεφαλαιοχικές εταιρείες. Εντάξει, εγώ είμαι άσχετος, το παραδέχομαι. Αλλά και εσύ, ξεφτέρη της νομικής, για πες μου πώς δίνεται μια κεφαλαιοχική εταιρεία χωρίς κεφάλαια. Έχουμε κεφάλαια. Τα κεφάλια μας. Μη μου πεις ότι είναι κεφάλαιο η πιτηρίδα. Ναι. Αλλά τι πέφτουν μαζί με την πιτηρίδα? Τι πέφτουν, δεν βλέπω τίποτα άλλο. Κατεβαίνουν και ιδέες, Μπουμπούνα. Φαϊνές ιδέες. Λόγου χάρη.
Δες αυτή την επιστολή. Αξιότιμε κύριε Μπουρδουμπούση. Το αξιότιμε δεν γράφεται με ωμέγα. Άσε, πού να καταλάβεις. Το έγραψα με ωμέγα για να το παρακέψω. Συνέχισε. Αξιότιμε κύριε Μπουρδουμπούση. Είμαστε δύο φίλοι σου από το Λύκειο. Ελπίζουμε να μας θυμάσαι. Ο ένας σου έδαινε τα κορδόνια και ο άλλος σου έλυνε τις ασκήσεις. Τώρα που δένεις και λύνεις εσύ, είναι δίκαιο να μας τα ανταποδώσεις. Κι αν δεν ανταποκριθεί. Ιστερόγραφο. Εν εναντία περιπτώσει. Τώρα πέτυχες. Εν εναντία περιπτώσει. Πού να καταλάβει να πρωτοβούσεις. Διαφορετικά, αλλιώς, οκ. Okay. Okay. Διαφορετικά, θα στείλουμε κάτι πικάντικες πληροφορίες στην Εσπρέσο που δεν θα ξέρεις πού να κρυφτείς. Σκέψου το. Με αισθήματα άγνης φιλίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραίο αστείο. Θα πέσουμε στο επίπεδό του ρε εσύ. Θα πέσουμε λέει. Θα ανέβουμε φίλε μου. Θα ανέβουμε. Και ίσως κάποτε, που ξέρεις, φτάσουμε εκεί ψηλά. Στο έβερες της κοινωνικής καταξίωσης. Γι' αυτό άσε την ορθογραφία και έλα να μπούμε στη μαφία. Ξέρεις τι φοβάμαι. Τι. Μήπως πέσει ξύλα με τα μουσικής. Αν διαλέξεις τα κατάλληλα όργανα, αδύνατο. Για να δούμε. Σκαλί, καλέ μου σκαλί, σκαλί θα ανεβώ. Να'ρθω να σου ζητήσω. Στοπ! Πού πήγες και την ξέχασες αυτή την παλιατζούρα. Εξυγχρονίσου, φίλε μου. Εξυγχρονίσου. Για άκου εμένα. Σκαλί, καλέ μου σκαλί, σκαλί θα ανεβώ. Να'ρθω να σου ζητήσω μερίδιο απ' το ψητό, να το ξεκοκαλίσω. Που το βρήκα, μη ρωτάτε, παλαμάκια να χτυπάτε. Για ρεμούλες μη μιλάτε, μόνο να χειροκροτάτε. Που το βρήκα, μη ρωτάτε, παλαμάκια να χτυπάτε. Για ρεμούλες μη μιλάτε, μόνο να χειροκροτάτε. Σκαλί, λαρέ μου σκαλί, σκαλί θα κατεβείς μέχρι να πιάσεις πάτο. Πάτος δεν είναι δυστυχώς, μονάχα τα δυο πιάτο. Πάτος είναι κι η βλακεία κι η ανάπηρη παιδεία. Άπληστη αδυσοδεία, μα και η απελπισία. Γι' αυτό και εγώ το αποφάσισα. Θα πάω σε ένα ειδικό φροντιστήριο που διδάσκουν όλα τα μυστικά μιας επιτυχημένης συνέντευξης. Με το οικονομικό. Βεβαίως. Εδώ έχω και την απόδειξη. Πολύ αισιόδοξος μου είσαι. Ελπίζεις ότι σε ένα μήνα μέσα θα μάθεις τα μυστικά μιας επιτυχημένης συνέντευξης. Ελπίζω. Τι να κάνω. Ήταν ακριβά και τα δίδακτρα. Αυτό μας έχει πάει στην Ελλάδα. Τα ημίμετρα και η αισιοδοξία ότι ενώ είναι ημίμετρα θα αποδώσουν. Τέλος πάντων. Να αρχίσουμε ή να κάνουμε ένα διάλειμμα ώστε να ξεκινήσουμε το μάθημα με ανανεωμένες δυνάμεις. Το διάλειμμα εκπίπτει από λογαριασμό. Όχι βέβαια, αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τότε να λείπει. Έχω, ξέρετε, μεγάλη πρεμούρα να μάθω, ώστε να μπω το συντομότερο στην αγορά εργασίας.
Με την οτροπία που σε διακρίνει, θα έλεγα με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Αλλά το αντιπαρέχομαι. Προχωρώ στο προκείμενο. Ερώτηση πρώτη. Πόσο καιρό είσαι άνεργος? Ου! Και έχεις την αξίωση να βρω εγώ σε πόσα χρόνια τη φυγή αυτό το ου! Συγγνώμη, 2,5 χρόνια. Και πριν τα 2,5 χρόνια. Σπούδαζα. Με αντικείμενο σπουδών. Φιλολογία. Με διδακτορικό στη γλωσσολογία. Από το κακό στο χειρότερο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εσύ με ασχολείσαι με τις ρίζες των λέξεων. Αλλά εκείνο που έχει αξία είναι ο καρπός. Και ευτυχώς να λες που καρκινοματεί η παιδεία και έχουν αφήσει το καρκίνωμα της γλώσσας ως εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλήνιες. Διαφορετικά δεν θα σε αναλάμβανα. Θα ήσουν μια χαμένη περίπτωση από χέρι. Σας είμαι ευγνώμων. Επισήμανση δεν θέλει. Ελπίζεις να επιτύχεις το στόχο σου με τέτοια μούτρα? Γιατί, τι έχουν τα μούτρα μου? Φωνάζουν από μακριά, είμαι ένας δυστυχισμένος. Μην πλησιάζετε γιατί θα κολλήσετε δυστυχήματα. Τι πρέπει να κάνω? Την καρδιά σου πέτρα και να χαμογελάς. Έτσι? Αυτό φωνάζει από μακριά, είμαι ένας δυστυχισμένος που μου είπα να χαμογελάσω. Έτσι καλά είναι? Για άξισε λίγο την ένταση. Μείωσε, μείωσε. Εκεί καλά είναι, κράτα το. Και τώρα ο αέρας. Πρέπει να αποπνέεις αυτοπεποίθηση. Σήκω και περπάτα με αυτοπεποίθηση. Δεν μου λες? Νομίζω ότι θα προσλάβει κανένας έναν φιλόλογο για φουσκωτό. Ξεφούσκωσε, παιδί μου, ξεφούσκωσε. Άρξισε, άρξισε. Τι πάθανε γάμο το λεξικό του Μπαμπινιώτη. Τι λες εκεί, Ρώσιλε? Αυτό, αυτό το ύφος πάει. Και τώρα, αφού μπει στο γραφείο του εργοδότη με το ύφος και με το χαμόγελο, αυτό που είπαμε, να το δούμε. Ωραία. Σου λέει να καθίσεις και σε αρχίζει τις ερωτήσεις. Έλα, κάθισε. Εγώ θα παριστάνω τον εργοδότη και εσύ τον υποψήφιο απασχολείς. Είδαμε νεαρέ μου το βιογραφικό σας και μπράβο σας. Είμαστε σίγουροι ότι θα κάνετε μια λαμπρή καριέρα. Ξέρετε, εμένα προς το παρόν δεν με νοιάζει η καριέρα. Μια δουλίτσα θέλω να βγάζω το ψωμάκι μου. Και θα σε στείλει από εκεί που ήρθες και ακόμα παραπέρα. Μα γιατί, την αλήθεια είπα. Σε αυτή τη διαδικασία, φίλε μου, την αλήθεια την πλαδάει ο καθένας για τον εαυτό του. Δηλαδή, τι έπρεπε να πω? Σημείωνα. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι έχω πολλή όρεξη και πολλά σχέδια και είμαι σίγουρος πως το πρόσωπό μου θα βρει επιχειρησίες έναν άνθρωπο χρήσιμο, δυναμικό και προπάντων αποδοτικό. Το σημείωσες? Ωραία, θα προχωρούμε. Και δεν μου λέτε ναι. Τι ζητάτε ως αμοιβή αυτές τις υπηρεσίες? Κάτι ανάλογο με τα προσόντα μου. Οπωσδήποτε πάνω από τη συλλογική σύμβαση εργασίας, την ασφαλιστική μου κάλυψη, το νόμιμο ωράριο και την νόμιμη κανονική άδεια με το αποδοχό μου. Πάρα. Μήπως θέλεις και πόνους. Να! Ήμουν πολύ απαιτητικός, ε. Πώς το κατάλαβες. Ξουράφι είσαι. Θα κοπώ, ε. Κοντά στο νου και η γνώση. Εντάξει, θα το διορθώσω. Πρόσεξε με πώς θα το διορθώσω. Κοιτάξτε, κύριε μου, ό,τι θέλετε δώστε μου. Εμένα, εκείνο που με νοιάζει είναι να δημιουργήσω, να εκφραστώ, να ξοδέψω τις δυνάμεις μου για να προωθήσω τους σκοπούς της εταιρείας και... Εκεί απάνω θα φωνάξουν την κλούβα να σε πάει στο δρομοκαίτη. Μα τι κάνω λάθος! Αυτό στο επόμενο μάθημα, γιατί η ώρα μας τελείωσε. Αύριο πρωί-πρωί θα ξαναλέμε. Θα σας πω ένα παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό, λοιπόν, υπήρχε μία πόλη που ονομαζόταν Τρία. Και για να μην την μπερδεύουνε με τα Τρία, που θα ήταν και προσβλητικό, οι κάτοικοί της ονομάστηκαν Τρώες. Και η κυβέρνησή τους Τρόικα. Η Τρόικα, λοιπόν, πίστευε πως κανένας δεν μπορούσε να συγκριθεί με τους Τρώες στην εξυπνάδα και στην ομορφιά. Και γι' αυτό, όταν κυκλοφόρησε μια φήμη ότι υπήρχε κάπου μια πολύ όμορφη γυναίκα,
που μπροστά τις Ιτροάδες έμοιαζαν με τυπίδι τη φακιδομή, πήραν ανάποδες και αποφάσισαν να κάνουν το κάθετη, ώστε αυτή η γυναίκα να γίνει του χεριού τους. Το σκέφτηκαν από εδώ, το σκέφτηκαν από εκεί και αποφάσισαν τελικά να στείλουν τον Πάρη να πάει να την πάρει, λόγω ονόματος. Εντάξει, λέει ο Πάρης, τόσες και τόσες έχω πάρει. Απορώ πως μου ξέφυγε κι αυτή. Και αφού μου το ζητάει πατρίς, ένας λόγος παραπάνω να της πετάξω τα μάτια όξο για εθνικούς λόγους. Μόνο πέστε μου πώς τη λένε και ένα σας. Θα σου γράψουμε το όνομά της, του λέει η Τρόικα. Μην γελάστες και πάρεις μπαλά όποια γυναίκα βρέθει μπροστά σου. Και του δίνουν ένα χαρτί που έγραφε φαρδιά πλατιά το όνομα Ελένη. Και που είχε και εδασία στο έψιλον. Γιατί τότε δεν είχε εφευρεθεί ακόμα το μονοτονικό και δεν είχαν ατονίσει μαζί του και τα πνεύματα. Δρόμο αφήνει, δρόμο παίρνει ο Πάρης, αλλά δεν είχε γούστο να παίρνει μόνο το δρόμο. Δεν παίρνω και καμιά γυναίκα στο μεταξύ, σκέφτηκε. Και έκανε μια στάση, σαν και αυτές τις στάσεις που είχε μελετήσει στο Καμασούτα. Στη στάση απάνω, εκείνη η ζουρλή που έτυχε στο δρόμο του, δεν στεκόταν εν στάση να διδαχτεί τη στάση. Μόνο πασπάτευε το δασίτριχο στέρνο του, λέγοντας «Πού είναι η καρδιά σου, δεν τη βρίσκω!» Για να μην τα πολυλογούμε, ψάχνοντας για την καρδιά, σκόνταψε πάνω στο χαρτί που έγραφε «Ελένη». «Α, ώστε έχεις και αντιτόμενα, και μένα με περνάς για να περνάς την ώρα σου!» Του λέει με μανία και τραβάει το χαρτί για να το σκίσει. Πάει να της το αρπάξει ο Πάρης, αλλά στα χέρια του έμεινε τελικά ένα απόκομα που έγραφε «Έλλη», με τη δασία στο έψιλον. Και επειδή τότε δεν υπήρχε καμιά τηλεφωνική εταιρεία που να βρίσκει γκόμενες από ένα απόκομα, έγινε η παρανόηση. Είδε ο Πάρης καθοδόν μια ταμπέλα που έγραφε «Ελλάδα», με μια δασία στο έψιλον. «Εδώ είμαστε», είπε ενθουσιασμένος. Πήρε με συνοπτικές διαδικασίες στην Ελλάδα και έτσι παρμένη και παραζαλισμένη την παρέδωσε στην Τρόικα. Τι έγινε στο μεταξύ, μόλις διαπιστώσανε σε μια εθνική γιορτή πως η Ελλάδα είχε κάνει φτερά και τους μείνανε τα δάφινα στεφάνια στα χέρια, μου διάσανε λίγο στην αρχή. Αλλά μετά είπανε, δεν βαριέσαι, σιγά που την έχουμε ανάγκη. Άσε που θα μας μείνει και η δάφνη να φτιάχνουμε ολοχρονείς φακές ή ψάρι πλακή. Όταν όμως διαπιστώσανε πως ο Πάρης, εκτός που είχε πάρει την Ελλάδα, είχε πάρει μαζί του και κάτι ασημικά, σου χτύκανε για τα καλά. Πέσανε σε βαθιά λύπη και αρχίσανε να κατεβάζουν τα ούζα το ένα μετά το άλλο. Επειδή το ούζο έχει την ιδιότητα να πηγαίνει τις πίκρες κάτω και να αφήνει τις χαρές να επιπλέουν. Έτσι φτιαγμένοι, κράβγασαν αποφασιστικά πως δεν έπρεπε να καθυστερούν άλλο. Κάτι έπρεπε να κάνουν, αλλά τι! Ο ένας πρότεινε να σκαρώσουν μια λιτανία και να αναλάβουν οι θεοί για τα περαιτέρω. Ο άλλος να κάνουν την πάπια, αλλά να λένε αντί για πα-πα-πα-πα-πα. Ο τρίτος να βρούνε ένα άλλο όνομα για τη χώρα. Έτσι κι αλλιώς το Ελλάδα είχε πολυφορηθεί και ξεφτύσει. Ένας τέταρτος, με το που άκουγε όλες αυτές τις προτάσεις, τραβούσε τα μαλλιά του, μέχρι που έμεινε καραφλός. Και αφού δεν είχε πια τι να τραβήξει, έκατσε στα αυγά του. Δηλώνοντας όμως ταυτόχρονα πως δεν είναι κότα, γιατί σε αυτή τη ζωή για μια υπόλοιψη ζούμε. Ξάφνου, εκεί που παρακατούσαν όλοι σαν ζαλισμένα κοτόπουλα, εμφανίστηκε από το πουθενά ένας μάτης κακών, βλοσιρός και απόμακρος. Και του ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ να θυσιάσουν την Ιφηγένεια. Να σφάξω εγώ το δικό μου παιδί! Δεν σφάξανε, κράβγασε ο Αγαμέμνον που εκπροσωπούσε την ανώτατη αρχή. Να θυσιάσει ο Οδυσσέας, που είναι και πλειοκτήτης, τη δική του κόρη. Σου μοιάζει για θηλυκό ο τηλέμαχος, φώναξε ο Οδυσσέας. Εκτός κι αν υπονοείς κάτι για το γένος του, οπότε θα γεννούμε φέτες. Την ώρα που αρμούσαν ο ένας πάνω στον άλλον, μπήκε στη μέση να τους χωρίσει ένα χαμένο κορμί, που βρωμούσαν τα χνότα από την πείνα. Έτσι, αντί να γίνουν αυτοί φέτες, έκαναν εκείνον σάντουιτς. Τον έφαγαν με άλλα λόγια λάχανα. Νόστιμος είσαι. Μήπως είσαι λαχανάκι Βρυξελών. Όχι. Πού τέτοια τύχη. Όταν ήμουν μικρός, με φώναζαν ζυζάνιο. Και όταν μεγάλωσα, βλήτω. Ωστόσο, το πραγματικό μου όνομα είναι Θερσίτης.
Και δεν μου λες βλήτο μου, δηλαδή θερσίτη παιδί μου, είσαι παντρεμένος. Ου, αν είμαι λέει, πιο παντρεμένος δεν γίνεται. Και από παιδιά πώς πας. Έχω μια μοναχοκόρη που τη φωνάζουμε Ελπίδα. Τότε λύθηκε το ζήτημα. Η κόρη σου είναι ό,τι πρέπει. Και σταμάτα να μισοκλές. Γιατί σου κάνουμε την τιμή να σώσεις την Ελλάδα. Την θυσιάσανε λοιπόν, χωρίς να εφαρμόσουν ούτε το συνηθισμένο τελετουργικό. Γιατί φοβήθηκαν μήπως το βλήτο μεταμορφωθεί αναπάντεχα σε αντράτηλα. Τώρα την έχουν αράξει όλη στην τραπεζαρία του βλήτου, παίζοντας προς τιμήν της πεθαμένης κόρης, ξέρει. Περιμένουν έτσι, μην τυχόν και φυσήξει ούριος άνεμος, ώστε το παραμύθι να έχει τη συνηθισμένη έκβαση. Να ζήσουν δηλαδή όχι μόνο εκείνοι καλά, αλλά ενδεχομένως, πιθανόν, άμα λάχει να πούμε, και εμείς καλύτερα. Τελειώσαμε! Τώρα σειρά έχει εκείνο το χαμένο κορμί. Το οποίο αν και χαμένο, καταφέραμε να το βρούμε. Έλα, παιδί μου, προχώρησε. Εδώ στο θέατρο έχεις το ελεύθερο να πεις ό,τι θες. Μάλλον δεν θα με περιμένατε. Εμένα όμως αυτό είναι το φούι μου. Να ανακατεύομαι σε ξένες υποθέσεις. Και επειδή έχω ιδιαίτερη αδυναμία στο θέατρο, τρυπώνω συχνά στα παρασκήνια και μόλις βρω την ευκαιρία, μπουκάρω στη σκηνή. Το κοινό περιμένει, αλλά εγώ δεν έχω τίποτα να πω. Οπότε χάνει την υπομονή του, αρχίζει το σούσουρο, μετά ο σαματάς, μίλα, επιτέλους δίνε του κι άλλα τέτοια με αποτέλεσμα να με βγάζουν σιγωτά από τη σκηνή. Σήμερα όμως παραδόξως είχε αλλάξει το κλίμα. Με υποδέχτηκαν όλοι οι συντελεστές της παράστασης με ανοιχτές αγκάλες. Καλώς τον εκεσάργησε, βρέδρε σαν τα χιόνια, φοβηθήκαμε, μην έπαθες τίποτα, τέτοια υποδοχή. Δεν άργησα να καταλάβω. Τους είχε μείνει ένας ρόλος ξέβαρκος και ήθελαν ντε και καλά να το φορτώσουν σε μένα. Και ένας ρόλος άχαρος, τι να σας πω, ούτε ένα αστείο. Γι' αυτό δεν τον ήθελε κανένας. Μου ζήτησαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, να παραστήσω τη συνείδησή σας. Και να είσαι ευχαριστημένος, μου λένε, παίρνεις τον κεντρικότερο ρόλο. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το θέατρο, η σιωπή της πλατείας που μιλάει πάνω στη σκηνή. Μου άρεσε η φράση. Δώσε μου εμένα ωραίες φράσεις και πάρε μου την ψυχή. Καλά λέω, πού είναι το κείμενο της σιωπής που μιλάει πάνω στη σκηνή και θα δω τι μπορώ να κάνω. Α, δεν έχει κείμενο. Το κείμενο θα στο σφυρίξει ο σφυγμός των θεατών. Μου δίνουν λοιπόν μια σπροξιά και να είμαι απέναντί σας αμήχανος, τρακαρισμένος, σχεδόν τρομοκρατημένος. Ακούω την ανάσα σας. Βλέπω τα βλέφαρά σας να λιγοκλίνουν. Παρατηρώ τις μετακινήσεις σας πάνω σε ένα κάθισμα άβολο. Διακρίνω τη δυσφορία σας για τον ψηλό που σας κόβει τη θέα, αλλά ούτε ένα μήνυμα δεν μου στέλνετε για τις βαθύτερες σκέψεις σας. Αν υπάρχει λόγου χάριν κάποιο σαράκι γρυφοτρόητας πλάκνα σας, αν αισθάνεστε τη θέλησή σας ανήμπορη μπροστά στα εμπόδια της ζωής, αν κάτι συγκεκριμένο περιμένετε από μένα ή κοιτάζετε τώρα δά το ρολόι σας, δυσφορώντας για μια πολυλογία που δεν βγάζει πουθενά. Τι να κάνω. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματός σας, αλλά τον χάνω διαρκώς στο σφυγμό σας. Αν ήταν να μιλήσω για τον εαυτό μου, θα μπορούσα να σας πω ένα σωρό ιστορίες. Για τα όνειρά μου που βγήκαν όλα πλάνες και για εκείνα τα κύματα της ανίσχυρης οργής που με περνοδιαβαίνουν στο στήθος μου και με πνίγουν. Και ύστερα να σας πω και για τις λέξεις που ανεβαίνουν εδώ, στον κόπο του λαιμού, γεμάτες υποσχέσεις για λύτρωση. Μα δεν το λύνουν τον κόπο, δεν το λύνουν, κάνουν στροφή προς τα μέσα και γενοβολάνε ερωτήματα πάνω στα ερωτήματα. Ποιος είμαι? Τι είμαι? Πού πάω? Κοιτάζω στον καθρέφτη και δεν βλέπω πια το πρόσωπό μου. Στη θέση του ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ποιος είμαι? Τι είμαι? Πού πάω? Γιατί βρίσκομαι εδώ?
Ανοίγω τη στραβατζαρισμένη μου ταυτότητα. Έλλην υπήκοος, λέει. Έλλην. Τι θα πει Έλλην. Και το υπήκοος. Να έχει άραγε σχέση με την ακοή. Τότε... τότε εγώ γιατί θέλω να κλείσω τα αυτιά μου. Να μην ακούω, Θεέ μου, να μην ακούω. Τρίζει η παραγμή να δω και της και να τριχιάζω. Κατεβαίνει βαρύς ο ουρανός στους ώμους μου και με εξαντλεί. Εξαρτοντίζει σαν πύλα τις ρηπές της κι εγώ. Κρατάω την ανάσα μου με κίνδυνο να σκάσω. Πέστε μου, που θα βρω τον ούριο μοσχομύρι στο άνεμο. Και του νερό τα βλάκια, τα σπαρμένα ελπίδες και τον ουρανό φίλο μου. Χρωματιστά να μου στέλνει μηνύματα με το ουράνιο τόξο. Δεν έχω που να μου πείσω. Πιστέψτε με, που πήγε τα μπουκούπι της περηφάνειας μου. Τώρα τι θέλω, σαν ασπίδα, σαν άκυρα, να μην με βρουν οι αλλοπρόσαλοι τυφώνες των καιρών και με σαρώσουν. Την ισορροπία γυρεύοντας, ξεφυλίζω την ισορροπία. Φυσάει εκεί μέσα ένα αεράκι καλόγνωμο, φουσκώνει της ψυχής το πανάκι, και πάει και ταξιδεύει στο Αιγαίο τα κύματα με γοργόνες και δελφίνια παρέα. Κι ύστερα στρέφω το βλέμμα στο σήμερα και βλέπω εύνης, χιλιάδες αγάλματα να τουρτουρίζουν πεσμένα στα γόνατα και πρωτομέσα κέφαλες να ψάχνουν τη φωνή τους και τον μεγάλο νεκρό της ψυχές να ζητιανεύουν σε γωνιές που τις δέρνει το ψεροβόρ. Έλεος φωνάζουν. Έλεος. Στα παρωμένα μας σπίτια ούτε μια χαραμάδα ανοιχτή δεν αφήσαμε να διαβεί η κραυγή. Μήπως γεμίσει τους κραδασμούς της έγνοιας. Έχει άλλη δουλειά η έγνοια μας. Νους και καρδιά και δόντια και νύχια φυλάνε νυχθημερών το σεντούκι με τα διπλά και τρίδιπλα λουκέτα και με την αρμαθιά τα κλειδιά κρεμασμένη στα εικονίσματα. Και καθώς ταξιδεύουμε στο Αιγαίο, το ανθούν νεκρής. Ποντικοί πανικόβητοι σηκώνουν βιαστικά την πατιέρα ως όζωνε αυτό σωθήτο. Ας βλέπουν το καράβι, να το έχουν αδράξει καιρή αντίξωη και να το σπρώχνουν ανελέητη κατά τα βράχια. Και λένε, μικρό το καράβι. Στην καρένα του είχαν χαράξει οι μοίρες προμνημονεύτων ετών 6 γράμματα, καλλιγραφικά. Κεφαλαίο, ύστερα 2 λάμδα, με το λαιμό τεντωμένο σαν περισκόπιο. Και μετά έρχονταν 2 άλφα, κρατημένα από ένα στέρεο δέλτα για να μην φανεί υπερβολικός ο θαυμασμός τους. Και κοίτα να δεις, που τώρα δά, ένας μαρκαδόρος θρασής πλησιάζει και χαράζει επάνω του στα 6 γράμματα μιας λέξης φόβητρο. Και το καράβι, δεν το λένε πια Ελλάδα. Αγωνία το λένε. Ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν ασυλλόγιστο και καθώς βγήκε στο ταξίδι για να πετύχει τύχη το όνειρο κοιμούνταν όλοι στις καμπίνες μήπως και το όνειρο φανεί και το ξημέρωμα τους βρίσκει χωρίς κουπιά, αχ, χωρίς πανί. Τι θα απογίνει δεν το ξέρω, το τρέχατι κύρι το φτωχό, εκείνο μόνο που ελπίζω, μην την αρά, α, άξιστο βυθό. Ωε, ωε, ωε. Δεν μπορώ, Μανούλα, που δεν μπορείς.
μα μην το βάζεις κάτω να χαρείς. Μην τρέμεις από φόβο και μη με τιμωρείς. Να στέκομαι στην τσίτα στα όπλα ολημέρης. Μου είπαν δεν πεθαίνεις, τους πίστεψα. Κι ανέμελα την πλάτη σου γύρισα. Σε μια ταβέρνα μπήκα και με θύσα. Σε τράκαρα στο δρόμο και σε φτύσα. Δε φταίω καημένος, δε φταίς ούτε κι εσύ. Οι περιστάσεις φταίνε και εκείνο το κρασί. Δεν ξέρω πια τι λέω, το ίχνος την τρελή. Σε βρίζω σαν πανιέμαι και σ' αγαπώ πολύ. Δεν ξέρω πια τι λέω, το ρίχνω στην τρελή. Σε βρίζω σαν πανιέμαι και σ' αγαπώ πολύ. Δεν ξέρω πια τι λέω, το ρίχνω στην τρελή.